Να ξεκινήσουμε την προσευχή. Θέλουμε τέσσερα άτομα να φέρουμε κάτι από τα φύγια. Είπε ο Μάρτης. Ναι. Σε ψάχνω στα τηλέφωνα, αν τίποτα. Και εγώ ήθελα να σε πάρω, λέω, θα είναι ειδοποιημένο. Τι τι κάνεις. Καλά. Καιρό να σε δω. Τι άλλα. Καλά, καλά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνασον εν ημίν και καθάρισον ημάς πάσης κυλίδος, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένι και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άπεση μη το απελήματα ημώνος και μη σοφία με τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλλήλους αναδείξας καταπέμψας Χριστό Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένησαν γυναίψας φιλάνθρωπε δόξασι. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και δώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Στρατηγότα νικητή Ρία, πως λυτρωθήσας το δίνωνε χάρη στη Ρία. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα, γιατί με κάλεσα να κάνουμε την προσευχή και θα σας πω και αυτό και να τελειώσω. Ο Χριστός είναι μαζί μας, γιατί καθάρισε τον ουρανό και βγήκε ο ήλιος να μαζευτούν τα παιδιά του, να συγκεντρωθούν και να κάνουν ομολογία πίστεως. Όλοι ήρθαμε εδώ όσοι μπορούμε να ομολογήσουμε και να πούμε ναι στο Χριστό, όχι στον Αντίχριστο. Καλό αγώνα και καλό μαρτύριο. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων που αγωνίζονται στο παλαιό κυρίως ημερολόγιο, φροντίσαμε και πήραμε την ευθύνη, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες που προέκυψαν μία ώρα πριν με αυτό τον κατακλυσμό, που να είστε βέβαιοι ότι αρκετοί αδελφοί από μεμακρυσμένοι ενδεχομένως και από γύρω που θέλανε πάνω από μισή ώρα να έρθουνε, δεν μπορέσανε να έρθουνε. Και μεγάλοι άνθρωποι και το καταλαβαίνετε. Όμως, αυτοί εδώ που κατορθώσαμε να έρθουμε αυτή τη στιγμή και έτσι ο καιρός δεν προέβλεπε αυτό που βλέπετε τώρα, το χαρά Θεού, και γνωρίζαμε ότι θα είναι καταχνιά και συννεφιά και νεροποτή, έχουμε ήλιο, γιατί ο Κύριος είναι εδώ και σκέπει το μικρό πίμνιο που είμαστε εδώ, ο λαός του Θεού, αυτοί που έχουν τη φλόγα και καίει μέσα τους, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, γιατί έχουν την αγάπη στον Κύριο, στην πατρίδα και στην παράδοση. Αυτοί εδώ, όσοι και αν απομείνουμε, να γνωρίζετε και θα ακούσετε στη συνέχεια των λόγων, ότι ο Κύριος που έχει πει
μη φοβού το μικρό πίμνιο, ξέρει τι λέει. Γιατί όπου δύο ή τρεις, Άγιος Θεόδωρος, ο Στουδίτης και τα λοιπά, και μέσα από τη Καινή Διαθήκη, εκεί είναι και ο Κύριος. Και είμαστε πολύ περισσότεροι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γνωρίζουμε ότι αυτοί που κυβερνάνε και σήμερα και χθες και όλο τον κόσμο είναι η νέα τάξη πραγμάτων και το έχει οργανώσει αυτό εδώ και 100 και περισσότερα χρόνια. Γνωρίζετε όλοι και τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών που λένε και είναι ιστορία του 20ου αιώνα που πέρασε και συνεχίζεται μέχρι να έρθει ο βασιλεύς αυτονών, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα θελήσει υποχρεωτικά να σφραγίσει και με δόλο τους τότε υπάρχοντες ανθρώπους. Γιατί η γνώμη δική μας και όχι μόνον είναι ότι παρόλο που αυτοί εδώ έχουν φροντίσει και έχουν δώσει όλο τον κόσμο και ο διάβολος έχει ρίξει τον ιστό της αράχνης σε όλη τη γη, σε όλη την Ιφίλιο και εδώ στην πατρίδα μας και μπόρεσε να σταθεί αυτός ο ιστός της αράχνης γιατί δυστυχώς πρόδωσαν οι αρχιερείς και οι ιερείς εν συνόλο και βλέπετε ότι αν υπήρχε η ψυχή, η πατρίδα και η πίστη στον Κύριο σήμερα εδώ το Ράσο και όχι μόνο σήμερα και όλα τα χρόνια που υπήρχε αυτό το παράπονο από όλους αυτούς που έκαναν τον αγώνα θα έπρεπε να είναι πρώτοι και να ομολογούν και από πίσω ο λαός γιατί ο Θεός έχει δώσει και έχει ορίσει το Ράσο να είναι αυτό που αντιπροσωπεύει την επηγή στρατευωμένη εκκλησία η οποία με το κήρυγμα, με την πίστη, με την αγάπη και με την παρησία θα έπρεπε να κατευθύνει όλους εμάς. Αλλά δυστυχώς αυτά εδώ που ακούτε από μένα τον ελάχιστο τα έχουν πει οι πατέρες. Όχι μόνο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, Άγιος Εφραίμος Ήρος εδώ και 1000 χρόνια και 1500 ότι στους εσχατούς χρόνους οι οποίοι εσχατοί χρόνια ξέρετε ότι δεν είναι τώρα αυτοί μόνο οι εσχατοί χρόνοι είναι όλος ο 20ος αιώνας. Υπάρχει προφητεία του Οσίου Νίλου, του Αβά Μωυσέως που μιλάει για την εσχατή γενναία και τους ιερείς και τους μοναχούς και όλους ότι δεν θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, δεν θα δώσουν την καλή μαρτυρία γιατί θα είναι πλανεμένοι ένεκα της αποστασίας η οποία αποστασία κλείνουν πρώτα και λαούς στη συνέχεια όσο περνάει ο χρόνος και πηγαίνουμε προς τον Αντίχριστο αντί να υπάρχει μετάνοια για την οποία έπρεπε να κηρύττει το Ράσο και όχι να λέει μόνο τα κήρυγματα της ευσεβίας που ακούγονται 2000 χρόνια. Σήμερα οι καιροί απαιτούν και το ομολογιακό και το αντιαιρετικό κήρυγμα και το πατριωτικό και επίσης το κήρυγμα όταν ακούγεται θα πρέπει να ζημιώνει αυτόν που το λέει διότι θα ομολογεί την αλήθεια και θα τάσεται απέναντι στους στους επιμέρους άρχοντες, στους παγκοσμιοποιητές, σε αυτούς που έχουν στρατευτεί και είναι τα όργανα του Αντιχρίστου, οι οποίοι κατατείνουν όλα αυτά τα χρόνια για να μας δώσουν από το 1986 αρχής γενομένης τον ΕΚΑΜ. Ο ΕΚΑΜ, όπως ξέρετε, ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου. Μας τον λένε ως έναν αριθμό μοναδικό, μας τον εδώσανε ως ΑΜΚΑ και το βλέπουμε ότι με τη γέννηση το παιδί είναι υποχρεωμένο να του δοθεί αυτός ο αριθμός ο οποίος έχει την ημερομηνία γεννήσεως πάνω και μετά τον κωδικό ταυτοποίησης του προσώπου ο κωδικός ταυτοποίησης και όλο αυτό το σύστημα από ΕΚΑΜ μέχρι σήμερα που είμαστε στον ΑΜΚΑ είτε είναι ένας αριθμός που θέλουν να αναδώσουν κάποιοι άλλοι ο αριθμός δημοσιονομικής ταυτοποίησης που θα μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε εξουσία συναλλαγής με το κράτος αυτό το κράτος του Αντιχρίστου που προσπαθεί να στήσουν τα τελευταία 25 χρόνια, 30, εδώ στην πατρίδα μας οι παγκοσμιοποιητές, με τους εντολοδόχους που είναι όλο το πολιτικό προσωπικό των τελευταίων 30 ετών, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, με το οποίο δυστυχώς έχει συμπορευτεί και έχει συμβιβαστεί η Εκκλησία, η κρατούσα κυρίως, αλλά και η δική μας του παλαιού, που δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, έστω και αν κρατά την παράδοση διότι κυρίως η κρατούσα εκκλησία για να αποφεύγει τις φορολογίες το γνωρίζετε όλοι και για να δέχεται τα πρωτόκολλα
αυτά από τα πακέτα Delors που ξέρουμε όλοι μέχρι σήμερα και το Άγιο Όρος συμβιβάστηκε με αυτούς στο επίπεδο ότι εγώ δεν σας φορολογώ, σας δίνω όλα αυτά που θέλετε για τα κελιά σας, για τις Μητροπόλεις, για το Άγιο Όρος, για τον εξυγχρονισμό, αλλά και εσείς οφείλετε να μην μπαίνετε στα πόδια μας, να μην κινητοποιείτε το λαό όπως γνωρίζετε όλα αυτά τα 25 χρόνια, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε αυτό που θέλουμε δήθεν για να τελειώσει η γραφειοκρατία, για την οποία νιώσιμουν και γέρασα, ακούγοντας αυτή τη γραφειοκρατία που την επιβάλλαν αυτοί για να μας δώσουν το δικαίωμα αυτό εδώ. Δηλαδή να μας εντάξουν υποχρεωτικά, να πάρουμε αυτό το προσωπικό και μοναδικό αριθμό για να μπορούσουμε να μας ταυτοποιήσουν στο κράτος του Αντιχρίστου. Το οποίο κράτος του Αντιχρίστου, να ξέρετε, ότι ξεκινάει από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την αχρήματη συναλλαγή, για την οποία κόπτονται όλοι και το βλέπετε κάθε μέρα τι προπαγάνδα γίνεται, ακόμη και με τα capital controls, βλέπατε ότι δίνανε 60-70 ευρώ σε αυτούς που έχουν την κάρτα και κλείσαν τις τράπεζες για να μοιράσουν και στους υπόλοιπους γέροντες 500-600 χιλιάδες κάρτες, 1,5 εκατομμύριο μου λέει εδώ ο αδερφός, ούτως ώστε προτού έρθει ο Αντίχριστος, όπως έχει πει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, οι πάντες να βαστάζουν τον αριθμό του ονόματος αυτού που είναι το 666 και όλη αυτή η τεχνολογία, η προφητευμένη Αντίχριστη, με την οποία έχουν συνταχθεί αυτοί, και έτσι αποδίδοντας τον προσωπικό αριθμό, το μοναδικό σε εμάς, γινόμαστε ένας αριθμός ο οποίος μπαίνει μέσα στον υπολογιστή, δηλαδή μέσα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση που λειτουργεί με το γνωστό WW που είναι τα τρία εξάρια, συν το, τον αριθμό γεννήσεώς μας με τον ΆΜΚΑ, συν τον κωδικό μας που ταυτοποιεί το πρόσωπό μας, και έτσι μετά ακολουθούν τα στοιχεία μας και δια της συνθήκης του Σέγγεν από το 1997 οδηγούνται όλα αυτά τα στοιχεία, είτε κάναμε μια αίτηση σε ένα υπουργείο, είτε μπήκαμε σε μια τράπεζα να κάνουμε κάτι εντός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποθηκεύονται στο κομπιούτερ των Βρυξελών που είναι το θηρίο και ονομάστηκε από τον κατασκευαστή. Τι άλλο θέλετε, αδελφοί, ο Θεός να δώσει, όταν ο κατασκευαστής ο ίδιος ομολογεί ότι αυτό που κατασκεύασα, που θα αποθηκεύσει όλα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, την προσωπική μας υπόσταση δια του αριθμού και όχι δια της παρουσίας μας, όπως γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Πηγαίναμε κάπου, λέγαμε καλημέρα, η Μωτάδε, καθίστε. Κάποια στιγμή πήγαμε, ας πούμε, στην εφορία και μας είπαν αφημί. Λέμε, τι αφημί, να πας, λέει, να φέρεις έναν αφημί, ούτως ώστε να ταυτοποιηθείς, να σε καταγράψω, να σε δει μέσα ο υπολογιστής, το σύστημα, και να κάνεις τη δουλειά σου. Έγινε και αυτό με τον αφημί και φτάσαμε σήμερα στον ΆΜΚΑ. Και βλέπετε ότι αυτός ο ΆΜΚΑ, διώκει σήμερα ο νόμος αυτός, ένας νόμος, ο 3652 νομίζω, περί την εργασία, έφτασε πριν από 2 χρόνια στην κρατούσα εκκλησία αρχικά, που λέει ότι δεν μπορεί κάποιος να εργαστεί, να πάρει σύνταξη, να πληρώσει εισφορές και τα λοιπά και με οποιονδήποτε τρόπο να δικαιωθεί. Δηλαδή, με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να δικαιωθεί, έστω και αν δούλεψε, έστω και αν το Σύνταγμα το επιτάσσει, και γι' αυτό κατά παντού το Σύνταγμα και σου λέει, εάν δεν πάρεις αυτό τον αριθμό, το μοναδικό που σε ταυτοποιεί ΆΜΚΑ, αριθμός Μητρώου, λέει, κοινωνικής ασφάλισης. Λάθος. Η ελληνική γλώσσα τα λέει όλα. Αριθμός Μητρώου, κράτος Αντιχρίστου. Και έτσι, ένας που δεν τον έχει πάρει, και είναι αδελφοί εδώ αρκετοί, και πανελληνίως που δεν τον έχουν πάρει αυτό, γιατί πιστέψαν στον Κύριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έστω γνωρίζουμε και ανθρώπους που έχουν και περιουσία και λένε, δεν τη θέλω την περιουσία, εγώ θέλω τον Χριστό, γιατί δεν ξέρω αν θα ζήσω 70-80-100 χρόνια να την χαρώ. Ο Κύριος είναι ο ερευνών καρδίας και νεφρούς, είναι αυτός που μας δίνει κατά τα έργα μας, και αν δει ο Κύριος ότι εμείς πειθόμεθα στους λόγους του, δηλαδή είδετε τα πετεινά του ουρανού, έτσι δεν σπέρνουν, δεν φυτεύουν, είδετε και τον Ισραήλ, τον πρώτο,
Τον περίουσιο λαό. Τον επήρε 40 χρόνους. 2,5-3 εκατομμύρια και τον έθρεφε. Και δεν επαλαιώθησαν τα ημάτια. Και θαυματουργικώς περάσανε τόσα. Η Ιορδάνη ποταμό, Ερυθρά θάλασσα. Με μια μαγκούρα του Μωυσή, του Ιησού του Ναβί, του προφήτη Ελισέου και ούτω καθεξής. Και μέχρι χτες ο Κύριος έλεγε για μας και για όλους, για τους γέροντες και τα λοιπά, ότι όποιος έχει πίστη, έστω ελάχιστη, μπορεί με ένα του λόγο να κινήσει και γη και ουρανό. Και το ξέρετε όλοι ότι στην πίστη μας τα θαύματα είναι τεράστια. Μέχρι χτες, ακόμα και μέχρι σήμερα. Όμως, τα θαύματα αυτά τα προκαλούμε εμείς. Όταν εμείς με την προσευχή μας, με την πίστη μας παρακαλούμε έναν Άγιο. Ο Κύριος είναι αυτός που επιτρέπει να τιμηθεί ο Άγιος, αλλά με στο πρόσωπο του Κυρίου και γίνεται το θαύμα χάρη της πίστης του πιστού. Τώρα, αν δεν γίνονται τα θαύματα αυτά τα πολλά που ξέραμε, έχουν να κάνουν γιατί εμείς δυστυχώς προδώσαμε τον Κύριο. Διότι κοιτάξαμε την προσωπική μας βόλεψη. Κοιτάξαμε να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε καλά. Ακούσαμε τις ειρήνες όλες αυτές των καναλαρχών τα τελευταία χρόνια με τα δάνεια κτλ. Που ξέρανε τι κάνανε. Θέλανε, μας δώσανε, μοιράσανε αφιδώς χρήμα για να εξοκύλουμε. Έτσι, να κάνουμε ας πούμε παράλογες επενδύσεις και αγορές και τα λοιπά, να χρεωθούμε, ούτως ώστε μετά μη έχοντας να πληρώσουμε, όπως και τώρα οι 170.000 δυστυχώς φτωχοποιημένοι αδελφοί, οι οποίοι πήραν αυτή την κάρτα του διαβόλου για 70 ευρώ, δυστυχώς εσφραγίστησαν αυτοί, αρνηθήκανε τον Κύριο, διότι πήραν τον αριθμό του ονόματος. Το σύστημα αυτό, οποιοδήποτε καρτοειδές, όπως ξέρετε, έχει αναλυθεί όλα αυτά τα 20-30 χρόνια, έχει επιστημονικώς, ας πούμε, και από πατέρες και από επισκόπους και από λαϊκούς και από κληρικούς, έχει καταδειχθεί παγκοσμίως ότι λειτουργεί με το 666. Και έτσι, όποιος μπαίνει εκεί μέσα, δυστυχώς αρνείται τον Χριστό, λένε οι πατέρες. Αυτοί που είπαμε, Άγιος Ιππόλυτος, Ανδρέας Κεσαρίας, έτσι, Αρέθας, Άγιος Εφρεμωσίος και άλλοι έχουν πει ότι όποιος συντάσσεται και μπαίνει μέσα στο σύστημα αυτό, αρνείται τον Χριστό, διότι συντάσσομαι με το σύστημα αυτό το αντιχριστό, το οποίο είναι εξουσία κρατική, είναι βίωσης και είναι σύστημα οικονομικό. Ξέρουμε ότι ξεκίνησε με τον barcode που γνωρίζατε όλοι όταν εμφανίστηκε ότι στις μπάρες επάνω τις τρεις υπήρχαν τα εξάρια. Ο κόσμος τον μποϊκοτάρισε. Ας κάνουμε ιστορική αναδρομή, δεν πειράζει να ακουστούν όλα αυτά. Τον μποϊκοτάρισε και το εξαφανίσανε τα εξάρια από τις μπάρες. Όμως μπαίνοντας μέσα στον υπολογιστή υπήρχαν κανονικά και αναγνωρίζονταν τα πάντα. Λοιπόν, αυτά όλα εδώ σημαίνει ότι για εμείς που γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι μπαίνοντας σε αυτό το σύστημα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε, γιατί η πίστη μας δεν είναι τέτοια ούτως ώστε να πούμε ότι αφού δεν γνωρίζω, αν εγώ ας πούμε που είμαι 50 θα πάω 70, 80, 90, δεν ξέρω αν θα ξημερωθώ αύριο, ας κάνω το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι αυτός που εξήλθε νικών και είναι ανικήσει, είναι αυτός ο δημιουργός του παντός. Είναι αυτός ο οποίος έκανε τους αγγέλους, τους ανθρώπους, τα πάντα. Είναι ο πλάστης και ο δημιουργός. Τα υπόλοιπα είναι άλλα κτίσματα. Κτίσμα είναι και αυτός ο διάβολος που εξέπεσε. Και έτσι η πρόνοια του Κυρίου έχει αφήσει τώρα στη στρατιά αυτή που χάθηκε ανά τους αιώνες, από τότε και μέχρι σήμερα, να οικονομεί και να επιτρέπει τον πειρασμό του ανθρώπου από τους δαίμονες και από όλα τα συστήματα από τα χρόνια εκείνα μέχρι σήμερα, για να ξεχωρίζει ήρα από το στάρι που λέει ο λαός, για να επιτρέπει τον αγώνα και το μισθό, για να κερδίσουμε πιστεύοντας το λόγο του Κυρίου την αιώνια ζωή, διότι με το θάνατο εδώ το σημερινό, τον αυριανό και τα λοιπά, από εκεί και μετά ξεκινάει η αιώνια ζωή, η οποία έχει μόνο χαρά και δεν έχει θλίψη. Και λέει επίσης ο Κύριος ότι ό,τι και αν υποστούμε εδώ προς χάριν της επουράνιος βασιλείας, της επουρανίου βασιλείας, διότι στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις τον ουρανό. Έτσι,
τα παθήματα του παρόντος καιρού είναι ελάχιστα δια την δόξα την οποία θα απολαύσουμε αιωνίως για την αιώνια μακαριότητα. Αυτά τα ολίγα αδερφοί, για να ξεκινήσουν και οι ομιλητές, και σιγά σιγά θα λέμε 2-3 πράγματα. Να γνωρίζουμε όμως ότι όλοι είμαστε στα χέρια του Κυρίου και θα δώσουμε λόγο και για το καλό που πράξαμε και για το κακό όταν έρθει η μέρα της κρίσεως. Που η μέρα της κρίσεως για μένα μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ και αύριο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και εγώ όμως που οφείλω να είμαι έτοιμος, διότι έρχεται λέει ως κλέπτης εν νυχτή. Και πρέπει εμείς το λαδάκι που κρατάμε, τα έργα μας, οι καλές μας πράξεις, να είναι αρκετό να φωτίζει τη λαμπάδα μας για να μπορέσει να μας κάνει δεκτούς ο Κύριος επάνω. Αυτά. Θα καλέσω τώρα στο μικρόφωνο τον αδερφό τον Λαμπρόπουλο, το Γιάννη τον Λαμπρόπουλο, που αντιπροσωπεύει και τους αδελφούς από την Κρήτη, τον Παγκρίτιο Σύλλογο, για να σας πει δύο λόγια και να δώσει και ένα χαιρετισμό. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Πιο δυνατά. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστώ καταρχήν τον Θεό που μας έδωσε υγεία και δύναμη και βρισκόμαστε όλοι εδώ. Και ευχαριστώ τους αδελφούς για την τιμή που μου έκαναν να με καλέσουν ως έναν εκ των ομιλητών, γνωρίζοντας πως ο λόγος μου δεν είναι συμβιβαστικός και δεν χαϊδεύω αυτιά, δεν χρυσώνω χάπια και θέλω να χτυπάω το κάθε πρόβλημα στη ρίζα του, και αυτό θα κάνω και σήμερα. Το κάθε έγκλημα που γίνεται κατά του λαού έχει αίτια, έχει λειτουργούς, έχει και εκτελεστές. Αλλά για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το κάθε έγκλημα, χρειάζεται να έχει και συνεργάτες. Σε αυτό λοιπόν το προμελετημένο επί δεκαετίας έγκλημα που πάνε να κάνουν σήμερα, δεν με ενδιαφέρουν οι αυτούργοι και οι εκτελεστές, ούτε οι μεθοδεύσεις τους, και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι κι αλλιώς είναι εντελώς ανίσχυροι μπροστά στη δύναμη του Χριστού. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τι κάνουμε εμείς. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο το λαό, γιατί ο λαός έχει ηγεσία, έχει διοίκηση, ο λαός έχει πνευματικούς ηγέτες και ποιμένες. Και τίποτα δεν θα μπορέσει να κάνει ούτε ο Αντίχριστος, ούτε η κυβέρνησή του, αν δεν συνεργαστεί σε αυτό το έγκλημα η διοίκηση της Μητέρας Εκκλησίας. Από τις αρχές του 1990 που άρχισαν να μιλάνε οι πατέρες πιο εντατικά για τον Αντίχριστο και για αυτά που μας έρχονται, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, από τότε πέρασαν 25 χρόνια. Σε αυτή τη γενιά που πέρασε, άλλαξαν πάρα πολλά. Και με αυτά που βλέπουμε και ζούμε σήμερα, τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει μπροστά μας. Ο Αντίχριστος ήδη κυβερνάει και είναι μέσα στην Ελλάδα. Αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι πιστοί στον Χριστό, είναι πιστοί στον Αντίχριστο. Γι' αυτό κάνουν ό,τι βλάπτει τους Έλληνες χριστιανούς. Την πατρίδα μας την έπνιξαν με έσχη, με αθλειότητα, με gay pride, με διαφθορά, με υποκρισία, με πορνεία, με σοδομισμό. Τι είναι αυτά, πού τα ξέραμε εμείς αυτά? Επιτίθονται στον Χριστό, στην Παναγία μας, στους Αγίους, κάθε Πάσχα στο Άγιο Φως, στο Σταυρό της σημαίας μας, στις εικόνες, στα σύμβολα της Ορθόδοξης Παράδοσης, στις εθνικές μας εορτές και στις παρελάσεις. Είναι μια γενική επίθεση αυτή που δεχόμαστε από μια αντίχριστη κυβέρνηση πάνω στο λαό του Θεού, που γίνεται όμως
με την ανοχή της μητέρας Εκκλησίας. Ξέρω τα αδελφοί, η δύναμη που έχει η φωνή της Εκκλησίας μας είναι τεράστια. Γιατί έχει τη δύναμη της φωνής του Χριστού. Και αν δεν έχει δύναμη η φωνή του Χριστού, τότε ποια έχει? Αν ήθελε η διοίκηση της Εκκλησίας μας, θα είχαν αλλάξει τα πάντα. Και δεν είχαν κάνει ούτε το πρόσφατο, το πολιτικό πραξικόπημα που έκαναν, που άλλαξαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος από όχι σε ναι. Γιατί και η ηλεκτρονική ταυτότητα, για την οποία αγωνιζόμαστε τώρα, είναι μέσα στο ναι που ψήφισαν, ενώ ο λαός απλά είπε όχι. Η Εκκλησία θα μπορούσε απλά να πει ότι αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί είναι κατάφορη καταπάτηση της ελεύθερης βούλησης των Ελλήνων, που είναι συνταγματικό τους δικαίωμα. Και επειδή αυτό που κάνατε καταπατά και στερεί την ελευθερία και των μελλοντικών γενεών, η Εκκλησία που αγωνίζεται υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων, αυτό που κάνατε δεν μπορεί να το δεχτεί. Θα μπορούσε να το πει ή όχι? Βεβαίως θα μπορούσε. Και δεν είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα συνταγματικού δικαιώματος ελευθερίας του ανθρώπου. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τίποτα λοιπόν δεν θα μπορούσαν να κάνουν αν δεν είχαν μαζί τους τη σιωπή της διοίκησης της Εκκλησίας μας. Ξέρετε, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι να μείνει ένας θεσμός όρθιος, όποιος και αν είναι αυτός. Και τώρα λένε θέλουν να μας φέρουν το πρώτο σφράγισμα και τον αριθμό του Αντίχριστου και θέλουν να σταμπάρουν με αυτόν το λαό του Χριστού. Τώρα τι περιμένουμε να κάνει η μητέρα μας η Εκκλησία? Θα υψώσει φωνή Χριστού απέναντι σε αυτό ή θα παραδώσει τα τέκνα εν Κυρίω αγαπητά στον Αντίχριστο? Επαληθεύεται, αδελφοί, με το χειρότερο τρόπο το Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, που γράφτηκε με το φωτισμό του Θεού πριν 2000 χρόνια. Επιβεβαιώνονται οι Άγιοι και οι προφήτες Εκκλησίας μας που έχουν μιλήσει για τον Αντίχριστο, αλλά έχουν μιλήσει και για τη στάση του Ιερατείου τον καιρό του Αντίχριστου. Ο Χριστός και η ιδρυτής Εκκλησίας μας από τη στιγμή που ανελήφθη δεν μας άφησε ούτε μόνους ούτε απροστάτευτους. Μας έδωσε οδηγούς, μας έδωσε ποιμένες να μας φροντίζουν και να μας καθοδηγούν. Και φυσικά δεν έδωσε, αυτούς δεν τους άφησε μόνους τους, τους έδωσε να διαχειρίζονται τη μεγάλη του Χριστού ουράνια δύναμη. Αν λοιπόν η διοίκηση της Εκκλησίας μας σήμερα μίλαγε με φωνή Χριστού σε αυτούς που έχουν διαλύσει τη χώρα, όχι μόνο δεν θα σκεφτόντουσαν να μιλάνε σήμερα για σφράγισμα και 666, αλλά θα έψαχναν τρύπες για να κρυφτούν. Τόσο αδύναμη είναι. Η Εκκλησία μας δεν είναι Εκκλησία προσώπων. Γιατί τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, ενώ η Εκκλησία μας μένει στους αιώνες. Τα πρόσωπα όμως που ζητούν να διοικήσουν την Εκκλησία, πρέπει η πορεία που ακολουθούν να είναι εναρμονισμένη επάνω στο πνεύμα της διδασκαλίας του Χριστού και του Ευαγγελίου, γιατί αυτός είναι ο πυλώνας της Ορθοδοξίας μας. Την Εκκλησία του Χριστού μας λοιπόν δεν την πηγαίνουμε όπου μας αρέσει, αλλά εμείς ακολουθούμε τον Χριστό. Όποιοι αχριεπίσκοποι, επίσκοποι ή ιεροί σήμερα έχουν συμπεριφορά που δεν είναι εναρμονισμένη με τον πυλώνα της Ορθοδοξίας και δεν διακατέχονται από το θυσιαστικό πνεύμα του καλού ποιμένα, τότε η συμπεριφορά τους αυτή δεν ομολογεί Χριστό. Βλέπουμε πολύ καιρό, αδελφοί, και πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τα πράγματα ανοιχτά και όπως είναι, γιατί το να κρύβεις και να σκεπάζεις ένα πρόβλημα δεν θα το λύσεις ποτέ. Έχουμε πρόβλημα στην Εκκλησία μας. Αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά. Γιατί μέσα στην επιχιλιετίας πορεία της Εκκλησίας μας, εκτός από επισκόπους που αναδείχθηκαν σε μεγάλους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, είχαμε και επισκόπους που έφεραν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ταραχές, αιρέσεις, σχίσματα και πλάνες. Επίσκοποι ήταν και αυτοί, όπως ήταν και οι σημερινοί. Μπορεί όμως κάποιος να αναρωτιέται, μα καλά,
αφού έχουν παραβατική συμπεριφορά, πώς μπορούν και λειτουργούν. Αυτό είναι ένα θέμα που το γνωρίζουν ελάχιστα οι αδελφοί και στηρίζεται πάνω στην ομορφιά και την πρόνοια του Θεού για την Ορθοδοξία μας και δεν τους δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην ιεροσύνη. Μπορεί να χαρακτηριστεί επίσκοπος μέχρι και αιρετικός, αλλά να λειτουργεί κανονικά και να τελεί τα μυστήρια όπως συνέβη και με τον Άριο, που λειτουργούσε πριν αλλά και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, ενώ καταδικάστηκε η αριανή αίρεση. Μπορεί να είναι λοιπόν αμαρτωλοί, παραβάτες, αιρετικοί, ακόμα και σατανιστές, και ξέρω τι σας λέω, αλλά αν έχουν την ιεροσύνη γίνονται αγωγοί της Θείας Χάριτος για να περνάει η χάρις του λαού στο Θεό, η χάρις του Θεού στο λαό. Και όλα αυτά συμβαίνουν από τη Θεία Πρόνοια μόνο για τη σωτηρία του λαού. Γι' αυτό και όσο βρίσκονται και λειτουργούν τα μυστήρια του Θεού, είναι λειτουργοί του υψίστου, αφού μεταφέρουν σε εμάς τη χάρη του Θεού. Δεν λειτουργεί σε αυτούς τίποτα, ούτε μένει σε αυτούς τίποτα. Αλλά να ξέρετε το εξής. Όπως φωνάξαμε άξιος και τους ανεβάσαμε στον επισκοπικό θρόνο, από τη στιγμή που βλέπουμε εμείς οι ίδιοι ότι η συμπεριφορά τους προκαλεί τους χριστιανούς και δεν ακολουθεί τον πυλώνα της Ορθοδοξίας και το θυσιαστικό πνεύμα του καλού ποιμένα, τότε αδελφοί, εμείς φωνάζουμε και ανάξιος και τους αναγκάζουμε να παραδώσουν την ποιμανική ράβδο σε άλλον πιο άξιο επίσκοπο. Η πατρίδα και οι χριστιανοί περνάμε κρίσιμες στιγμές και χρειαζόμαστε άξιους ποιμένες για να μας προστατέψουν από τον Αντίχριστο και όχι ανάξιους για να μας παραδώσουν στον Αντίχριστο. Πρόσφατα ασχολήθηκε η Ιερά Σύνοδος με το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και του έδωσε πράσινο φως. Κάνει τέτοιες παρεμβάσεις σε κάθε νομοσχέδιο η Ιερά Σύνοδος? Όχι φυσικά. Και αυτό τι εξυπηρέτησε? Την ελευθερία του λόγου των Ελλήνων ή το φήμωμα των Ελλήνων? Τι παιχνίδια είναι αυτά που γίνονται? Το τρίτο μνημόνιο το διάβασαν? Γιατί δεν προέβαλαν να τηρήσεις? Συμφωνεί σε όλα η Εκκλησία μας? Συμφωνεί στην κατάργηση των θρησκευτικών εορτών και των εθνικών που λένε ότι θα ξεκινήσουν από 11/9/2017? Συμφωνεί στην κατάργηση του εκκλησιασμού των μαθητών από 11/11/2016? Συμφωνεί στην υποχρεωτική επίσκεψη σε συναγωγή και Ισλαμικό τέμενος από το Δημοτικό? Συμφωνεί στην εκπαιδευτική, στην εισαγωγή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην εκπαιδευτική βαθμία του Δημοτικού από του χρόνου και σε παροχή δωρεάν προφυλακτικών? Τι προσπαθούν να κάνουν? Κατάργηση εθνικών εορτών και παρελάσεων? Συμφωνεί σε πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως? Συμφωνεί? Εισαγωγή εικόνων slides, λέει, στο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από 19/9/16. Συμφωνεί? Τι θέλουν να κάνουν τα σχολεία μας? Πορνεία? Τι είναι αυτά? Τι πρέπει να κάνει η μητέρα Εκκλησία λοιπόν? Πώς θα προστατέψει τα παιδιά της? Με τη σιωπή της? Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, αλωνίζει και κάνει ό,τι θέλει στην Ελλάδα ο Αντίχριστος, επειδή τον έχει αφήσει ελεύθερο η διοίκηση της Εκκλησίας μας. Διότι αν είχε φωνή Χριστού, η Εκκλησία μας δεν θα βρισκόμαστε ούτε εμείς εδώ τώρα, γιατί ούτε καν θα είχε προκύψει το θέμα των ταυτοτήτων. Κανείς Αντίχριστος δεν θα μπορούσε ούτε να διανοηθεί πως θα μπορούσε να φέρει ταυτότητα με τον αριθμό 666 και να σφραγίσει με αυτόν τον αριθμό το λαό του Χριστού, και αυτό να το κάνει υπό το βλέμμα και την ανοχή των ποιμένων του λαού του Χριστού. Αυτό περιμένουμε λοιπόν από τη διοίκηση της Εκκλησίας μας, να μας παραδώσει τον Αντίχριστο. Οι Ελλήνες την αγαπάμε την Εκκλησία μας ανεξάρτητα από το πώς βιώνει ο καθένας αυτή την αγάπη προς την Εκκλησία. Διότι, αφού βέβαια έχουν αφήσει και μόνοι τους το λαό μέσα σε ένα πνευματικό σκότος, ώστε να μην μπορούν να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βιώσει ο καθένας τη χριστιανική αγάπη. Αλλά και η πίστη του λαού είναι μεγάλη, και αυτό φαίνεται στα προσκυνήματα που
που μπορούν να περιμένουν ακόμα και ώρες για να προσκυνήσουν, για να πάρουν μια ευλογία Θεού. Το τελευταίο λοιπόν που περιμένει αυτός ο λαός είναι να δει τους προκαθημένους της Εκκλησίας του Χριστού στην Ελλάδα να σκύβουν το κεφάλι και να προσκυνούν τον Αντίχριστο όπως έκανε ο Πάπας. Είδατε, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ούτε ο Αντίχριστος, ούτε τα όργανά του. Ας κάνει ό,τι θέλει και με ό,τι δικαίωμα του δίνει ο Θεός. Αν εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει και μπορούμε σαν χριστιανοί, αυτός να ξέρετε ότι θα κρυφτεί. Γι' αυτό ελέγχω τους προκαθήμενους της Εκκλησίας μας, γιατί δεν κάνουν αυτά που υποχρεούνται να κάνουν για να προστατέψουν τους Έλληνες χριστιανούς. Όσο για το σφράγισμα που λένε και για τα υπόλοιπα ανέκδοτα, να μην φοβάστε, γιατί ο Άγιος Παΐσιος είχε πει για τις ταυτότητες, περιμένετε να δείτε τι θα πει η Εκκλησία. Τι θα πει δηλαδή η φωνή της Εκκλησίας. Και ποια φωνή νομίζετε, η σημερινή φωνή? Ο καλός Θεός μας όμως, που ξέρει το μέλλον, δεν περίμενε από τους σημερινούς να βγάλουν απόφαση, γιατί ήξερε ότι αν έβγαζαν θα παρέδιδαν σήμερα το λαό στον Αντίχριστο. Η Εκκλησία της Ελλάδος λοιπόν, με βαρισίμαντο εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου 2641 το 1998, έχει αποφανθεί για τις ταυτότητες και αναφέρει επιλέξει τα εξής: εάν και εφόσον οι νέες ταυτότητες μέλουν να χρησιμοποιήσουν σαν κωδικό αριθμό αναγνωρίσεώς τους από ηλεκτρονικά μηχανήματα, φανερά ή κρυφά, το δυσόνυμο και απαράδεκτο αριθμό 666, τότε η Ιερά Σύνοδος θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μην δεχτούν τις νέες ταυτότητες. Εφόσον υπάρχει αυτή η εγκύκλιος, η σημερινή Ιερά Σύνοδος τι θα κάνει? Και εφόσον οι εγκύκλοι είναι αμετάκλητες, δεν θα σεβαστεί αυτή την εγκύκλιο? Θα βγάλει άλλη απόφαση που θα λέει να τις πάρουμε? Για να μας αποδείξουν τι? Το πόσο πλανεμένοι είναι? Ή να μας αποδείξουν ότι θέλουν συνειδητά να παραδώσουν το λαό στον Αντίχριστο? Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο ελληνικός λαός, δεν θέλουμε παραβάτες στην Εκκλησία μας. Δεν θέλουμε υποκριτές στην Εκκλησία μας. Δεν θέλουμε να μας μιλάνε με τα λόγια για ουρανό και σωτηρία, να μας λένε τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, αλλά στην πράξη να μας προδίδουν και να παραδίδουν την πατρίδα στον Αντίχριστο. Αυτά τα βλέπουμε από τους πολιτικούς μας. Δεν θέλουμε να τα βλέπουμε από τους ανθρώπους της Εκκλησίας μας. Θέλουμε επιμένες πατριώτες, αγωνιστές με φλόγα Χριστού μέσα τους, με αγάπη για αυτό το προδομένο λαό και με αγάπη για αυτή τη μαρτυρική πατρίδα. Να είναι δοξασμένο το όνομα της Αγίας Τριάδος. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θέλω να καλέσουμε στο βήμα τον πατέρα Κλεωμένη, ο οποίος είναι ένας αγωνιστής ιερεύς, για όσους δεν το γνωρίζετε. Έχει αποτυχιστεί από όλα τα συστήματα και δηλώνει λόγις και έργης ενάντια στον Αντίχριστο. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν, γιατί είχα κάποιο πρόβλημα, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όσους προσευχήθηκαν για την έκβαση της υγείας μου, με πρώτο το γέροντα το Μεθόδιο που έβαλε όλο το μοναστήρι να κάνει προσευχή, όλους τους μοναχούς τους Αγιορείτες, τον πατέρα Αθανάσιο από την Αγία Σκέπη, τον πατέρα Κλεωμένη και πάρα πολλούς αδελφούς εν Χριστώ. Και θα σας στείλω αυτό το μικρό μήνυμα, ότι είδα ότι όντως υπάρχει αγάπη και μου αναπτερώθηκε ελπίδα ότι όταν είμαστε ενωμένοι εν αγάπη εν Χριστώ και αληθεία ποτέ νικημένοι. Και πριν έρθει ο πατέρας Κλεωμένης, σας λέω το εξής. Εδώ δεν έχει λόγο κανένας ο οποίος έχει σχέση με μασονία, ο οποίος έχει σχέση με μη κυβερνητικές οργανώσεις του Σόρος και ο οποίος έχει σχέση με πολιτικά κόμματα που βουλιάζουν την πατρίδα μας και είναι υπάλληλοι του Ρότσιλ. Καλώ τον πατέρα Κλεωμένη στο βήμα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πολύ κοντά, πολύ κοντά, το μικρόφωνο πολύ κοντά. Βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς. Ένα σημείο που υποδεικνύει αυτό
είναι η αποστασία των ανθρώπων από τον αληθινό Θεό. Οι άνθρωποι έχουν ακολουθήσει τους δαίμονες, έχουν ακολουθήσει όλους τους σατανάδες που κυβερνάνε από κάθε θέση και από κάθε σημείο και είναι έτοιμοι να προσκυνήσουν και τον Αντίχριστο που θα παρουσιαστεί σε λίγο καιρό. Δεύτερο σημείο ότι είμαστε στους έσχατους καιρούς είναι η προδοσία της πίστεως που συντελείται από αρχιερείς και ιεραρχιερείς, είτε είναι του νέου παπικού εορτολογίου που σύντομα θα προσκυνήσουν διαμέσου του οικουμενισμού τον Αντίχριστο, όταν θα έρθει και θα παρουσιαστεί σαν Θεός, θα τρέξουν οι νομιρολογίτες αρχιερείς και ιερείς να του βάλουν μετάνοια για να μην χάσουν τα ευρωαργύρια που τους δίνουν οι ευρεομασόνικες σιωνιστές, ταλμουδιστές, σατανιστές και όλοι οι άλλοι ιστές. Εμείς λοιπόν πρέπει να αντισταθούμε σε όλα αυτά. Και τρίτο σημείο, γιατί είναι πολλά τα σημεία που είμαστε στους έσχατους καιρούς, είναι εκτός από την αποστασία και την προδοσία της πίστεως ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα ήδη έχουν λάβει το χάραγμα του Αντιχρίστου. Η Αγία μας και η Ιερά Αποκάλυψη στο 13 και 14 κεφάλαιο μας λέει το εξής, ότι με 6 τρόπους σφραγίζεται ο άνθρωπος, όχι με έναν που λένε πλανεμένος αρχιερείς και ιερείς, είτε του νέου παπικού είτε του πατρίου ορτολογίου. 6 είναι τα σημεία. Πρώτον, όποιος προσκυνήσει το θηρίον, δηλαδή τον Αντίχριστο, γιατί θα παρουσιαστεί σαν Θεός και θα τρέχουν οι άνθρωποι να τον προσκυνήσουν. Δεύτερο, όποιος προσκυνήσει το ομοίωμα αυτού, διότι θα στήσει άγαλμα και θα απαιτήσει οι άνθρωποι να προσκυνήσουν το άγαλμά του. Τρίτον, όποιος προσκυνήσει την εικόνα αυτού, διότι αφού θα ανακηρύξει τον εαυτό του Θεό στο ναό του Σολομώντος, θα έχει και εικόνες και θα τις δίνει στους ανθρώπους για να τις προσκυνάνε. Τέταρτον, όποιος λάβει το χάραγμα αυτού επί της δεξιάς ή επί του μετόπου αυτού. Πέμπτον, όποιος παραλάβει το όνομα του Αντιχρίστου. Και έκτον, όποιος παραλάβει τον αριθμό του ονόματος αυτού. 14 κεφάλαιο Αποκάλυψης. Και ή της λαμβάνει το όνομα αυτού ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Αυτός τι θα κάνει, θα πιει από το θυμό του Θεού. Και δεν θα έχει ανάπαυση ημέρας και νυχτός. Ποιοι σήμερα έχουν σφραγιστεί, ακούστε ποιοι, όποιοι έχουν παραλάβει το ΆΜΚΑ, προσωπικός ισόβιος αριθμός, έχει το 666, έχει το barcode. Ποιοι άλλοι έχουν σφραγιστεί, όποιοι ενεργοποιούν ή έχουν παραλάβει το αφημί, γιατί και αυτός είναι ένας αριθμός που μας ταυτοποιεί. Ποιοι ακόμη έχουν σφραγιστεί, όποιοι έχουν κινητό τηλέφωνο ονομαστικό, γιατί ταυτοποιεί ο αριθμός το όνομά τους. Γιατί στο όνομά τους βγαίνει ένας αριθμός του κινητού τηλεφώνου, το οποίο έχει μικροτσίπ και 666 το κάθε μικροτσίπ. Ποιοι ακόμα έχουν σφραγιστεί, όποιοι έχουν παραλάβει ηλεκτρονικά διαβατήρια και πάνε στο εξωτερικό. Πάνε στην Αμερική, πάνε στα Ιεροσόλυμα και οπουδήποτε αλλού που χρειάζεται το ηλεκτρονικό διαβατήριο, το οποίο έχει μέσα μικροτσίπ, έχει το 666 και έχει το barcode. Πάρα πολλοί λοιπόν σήμερα άνθρωποι έχουν σφραγιστεί και με άλλους τρόπους, με ηλεκτρονικές κάρτες τραπέζης που πήρανε τόσα εκατομμύρια άνθρωποι και κοιτάξτε να δείτε πόσα ακόμα θα πάρουν τώρα που ετοιμάζουν κάτι καινούριο να κάνουν και να πούνε ότι περισσότερα χρήματα θα σας δίνουμε με την κάρτα και όχι με το βιβλιάριο. Θα δείτε πώς θα τρέξουν ακόμα. Έχετε όμως ελπίδα να σας λυπηθεί ο Θεός και να μας λυπηθεί εάν παραλάβαμε αυτά να τα επιστρέψουμε πίσω και να περιμένουμε από το Θεό να δούμε σημείο εάν θα δεχτεί τη μετάνοιά σας. Προτρέψαμε ανθρώπους και πήγανε και στείλανε πίσω την κάρτα στις τραπέζες και πήρανε πίσω χαρτί
ότι την στείλανε πίσω με την υπογραφή τους και έτσι πλέον οι δαίμονες όταν θα βγει η ψυχή τους δεν θα έχουν αυτή την υπογραφή να την υποδείξουν στους αγγέλους για να πάρουν αυτές τις ψυχές στην κόλαση. Μην ξεγελιώσαστε, μην ακούτε πλανεμένους αρχιερείς και ιερείς, είτε είναι του νέου παπικού εορτολογίου είτε είναι του πατρίου, μην τους ακούτε. Δεν είναι το σφράγισμα μόνο στο δεξί χέρι στο μέτωπο, το σφράγισμα είναι όλα και τα... Αυτά που σας είπα πριν είναι το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Δεν είναι δικός μου λόγος. Είναι λόγος Αποκαλύψεως 13 κεφάλαιο και 14. Αντισταθείτε λοιπόν. Στείλτε πίσω όλα αυτά που παραλάβατε. Να παραμείνετε ασφράγιστοι ώστε είσαστε ασφράγιστοι μέχρι τέλους. Μην υποκύψετε. Όποιοι σφραγιστούνε θα πεινάνε 7 φορές περισσότερο από αυτούς που θα μείνουν ασφράγιστοι. Το λένε οι προφήτες, οι Άγιοι. Εδώ ο Ιωάννης ο Λαζάκης κάναμε DVD μαζί με 4 ώρες με τις προφητείες όλων των Αγίων. Για τον Αντίχριστο υπάρχει, να το ζητήσετε, να σας το δώσουμε. Κάναμε και άλλα DVD για τον Αντίχριστο. Ετοιμάζουμε και νέο DVD με νέο υλικό για τον Αντίχριστο και για το τέλος του κόσμου που μπορείτε να το πάρετε και να ενημερωθείτε. Αγωνιστείτε, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και να σας κρατήσω γιατί θα μιλήσουν και άλλοι και θα πούνε σημαντικότερα πράγματα από ό,τι σας λέω ίδιος. Αντισταθείτε μέχρι τέλους. Ορθοδοξία ή θάνατος, να παραμείνετε πάντοτε ασφράγιστοι ό,τι δεν σφραγιστήκατε. Και όσοι κάνατε το λάθος και σας πλανήσανε ή πλανηθήκατε ή από αδυναμία, στείλτε τα πίσω. Ελάτε για εξομολόγηση, δεν θα κοινωνήσετε όμως. Θα περιμένουμε σημεία από τον ουρανό να δούμε αν ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοιά σας. Αμήν γέννητο καλό αναγώνα καλή μετάνοια, ο Κύριος με θυμών και ουδής καθημών. Ευχαριστούμε τον πατέρα Κλεωμένη για την ομολογία του. Όλα αυτά που ακούσατε αδελφοί είναι σωστά σε ικανό βαθμό. Έχουν εξειδικευτεί, τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά δεν πρέπει να φυσικάζουμε. Η σεπίρωση τώρα αυτών, θα σας διαβάσω για 2 λεπτά μία εγκύκλιο που είχε βγάλει αυτός ο δεσπότης, ο αρχιερέας που είχε φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα το 1986, όταν προέκυψε ο νόμος 1599 του 86 περί ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, τον οποίο τον είχαν εισηγηθεί ο αείμνηστος Κουτσόγιωργας και ο Τσοχατζόπουλος. Ήταν τότε οι 2 αρμόδιοι υπουργοί. Λοιπόν, για να αντιληφθείτε ποιοι είναι αυτοί και τι νομοθετούν. Τότε το Άγιο Πνεύμα φώτισε ένα δεσπότη που λεγόταν Αυξέντιος. Τον γνωρίζουν όλοι του παλαιού. Αυτός βγήκε τότε και κάλεσε τον κόσμο, νέο και παλιό γράφει μέσα, να κατέβει στη συγκέντρωση του Οκτωβρίου του 1986 Προπήλαια και έτσι ξεκίνησε ο αγώνας. Αυτός έγραψε και μια κύκλιο 15 μέρες πριν. Θα σας διαβάσω όχι όλη την κύκλιο που είναι 2 σελίδες, δεν πειράζει. Που θα ήταν καλό, αλλά ένα απόσπασμα για να δείτε αυτός ο φωτισμένος αρχιερέας τότε τι έγραφε για την ταυτότητα και τον ΕΚΑΜ. Λοιπόν, σήμερα ερχόμεθα δια της παρούσης και κρούομεν επιτακτικά τον κόδωνα δια των κίνδυνων που διατρέχουν άπαντες κληρικοί και λαϊκοί. Από την υποχρεωτική, βλέπετε πάντα υποχρεωτική για μας εδώ. Ακόμα και στη Ρωσία 200 εκατομμύρια έχει δοθεί η κάρτα, αλλά προαιρετική, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει να την πάρει. Η δημοκρατία αυτό, η δήθεν, που δεν φοβάται τίποτα μας λένε εδώ, η δημοκρατία. Φοβάται το λαό του Θεού, φοβάται τους λίγους, γιατί όπου 2 ή 3 εκεί είναι και ο Κύριος. Και αποδείχτηκε με όλο αυτό τον αγώνα τα 25-30 χρόνια ότι δεν μπορέσανε να μας ταυτοποιήσουνε. Απλά τι έγινε, πριν 2 χρόνια βγαίνανε στα κανάλια αυτός ο Βρούτσης και η Λυπή Πετραλιά λίγο πριν και τα λοιπά και λέγανε θα σας δώσουμε τον ΆΜΚΑ, τον καινούριο ΆΜΚΑ που τον αναμορφώσαμε 2 φορές από το 1992 που είχε δοθεί ως κάρτα, αλλά λίγο κυκλοφόρησε, δεν τους κάλυψε το πρόγραμμά τους και τον πήραν πίσω. Τον αναμορφώσανε και τον ετοιμάσανε τώρα και είπανε δεν θα είναι κάρτα, δεν θα έχει τίποτα, θα είναι φαπλού χάρτου.
μία έτσι σε στυλ καρτούλας και το περάσαν στα βιβλιάρια υγείας, αν θυμάστε, όλων ημών. Μας καλύψανε, η Εκκλησία εσιώπησε, είπαμε πώς λειτουργεί η Εκκλησία συμβιβαζομένη με τον Κέσσαρα και έτσι ο λαός το αποδέχτηκε, γιατί τι να κάνει και ο λαός ο πολλής όταν δεν βγαίνει ο δεσπότης μπροστά, ο ιερέας και τα λοιπά, να του πει παιδί μου, εδώ έχουμε αγωνιστεί, μην το πάρεις αυτό, δεν πρέπει. Και έτσι το αποδέχτηκε για να φάει, να πιει, να εργαστεί, να πάρει μισθό, σύνταξη κτλ. Λοιπόν, κλινική και λαϊκή, από την υποχρεωτική παραλαβή των νέων ταυτοτήτων που επιβάλλει η παρούσα κυβέρνηση, τότε το ΠΑΣΟΚ, με το προσφάτως ψηφισθέν νομοθετικό διάταγμα, νόμο 1599 6 έκτου 1986, περί σχέσεων κράτους και πολίτη, και οι οποίες αφενός μεν θα φέρουν το 666, το γνώριζε από τότε, γιατί όταν ένας έχει, ας πούμε, την πληροφορία και τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος, έχει και την πληροφορία της στην καρδιά. Δεν είναι σαν ένας εξημών πολίτης με τα πάθη μας και με όλα αυτά. Έχει φωτισμό, κάνε προσευχή, ερευνούν τα γραφάς και διαβάζουν τους πατέρες και κάτι προκύπτει. Λοιπόν, δηλαδή το όνομα ή την σφραγίδα του Αντιχρίστου. Βλέπε κεφάλαιο 13, παράγραφος 16 της Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου. Και αφετέρου, δεν θα αναγράφουν πλέον τη θρησκευτική μας ιδιότητα ως χριστιανών. Από τότε θέλαν να το βγάλουν αυτό που αφαιρέσανε από τις ταυτότητές μας, το θρήσκευμα. Φανερών της πάση ότι η παραλαβή εκ μέρους των χριστιανών της νέας αυτής ταυτότητος με το σατανικό αριθμό του 666 από 1η Ιανουαρίου 1987 σημαίνει άρνηση της ορθοδόξου ομολογίας, πίστεως, και αντιστράτευση προς την δοθήσαν δια του Αγίου Πνεύματος δωρεάν σφραγίδος χάριτη του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος. Δηλαδή, όταν βαπτιστήκαμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ακούμε τον ιερέα που λέει σφραγής δωρεά Αγίου Πνεύματος στο μέτωπο, έτσι, και το βλέπουμε με το λαδάκι, το Άγιο Μύρο. Η σφραγής δωρεά Αγίου Πνεύματος που λέγει, βγάζει μέσα από την ψυχή του κατοικώνα ανθρώπου το προπατορικό αμάρτημα, το διάβολο, και κατοικεί το Άγιο Πνεύμα πνευματικό το τρόπο. Εκεί μέσα αυτή η σφραγίδα, όταν δεχόμεθα εμείς και συντασσόμεθα και παίρνουμε αυτά που αποτελούν τον αριθμό του ονόματος, εκείνη τη στιγμή έρχεται η άρνηση. Και λένε οι πατέρες, δια της αρνήσεως αυτής, αυτομάτως δεχόμεθα επί του προσώπου και επί του μετώπου, δηλαδή, το οποίο είναι νους, θέληση, σκέψη. Δηλαδή, λέμε ρε παιδιά, εντάξει, το 2000 είμαστε, η τεχνολογία πάει μπροστά και τα λοιπά, ακολουθούμε. Όλοι αυτοί που δεν γνωρίζουν και λένε αυτό και το παραλαμβάνουν, εκείνη τη στιγμή συντάσσονται με τον Αντίχριστο και αρνούνται την πίστη τους και τον Χριστό και το βάπτισμά τους. Αυτό λέει εδώ, ναι. Λοιπόν, η αμαρτία αυτή, εδώ δώστε βάση, σύμφωνα με τους θεοφόρους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δεν μπορεί να συγχωρηθεί κατά το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, όπως ελλειπέ αμαρτίε. Δηλαδή, αυτός που θα παραλάμβανε τότε την ταυτότητα του Αντιχρίστου, την ηλεκτρονική, αρνείται τον Χριστό. Και δεν μπορεί να έρθει να μου πει συγγνώμη, συγχώραμε γέροντα, εξομολογούμε κτλ. Διότι δεν μπορεί να συγχωρηθεί κατά το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, όπως ελλειπέ αμαρτίε, αλλά ξεπλένεται μόνο με το αίμα του μαρτυρίου, όπως έπραξαν οι νεομάρτυρες κατά την εποχή της τουρκοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε, αδελφοί, ότι δεν είναι απλό το θέμα και μην το παίρνετε έτσι αψήφιστα δήθεν, γιατί δεν έχουμε διέξοδο. Έχουμε διέξοδο και η διέξοδος είναι η προσευχή, είναι η πίστη και η αλλαγή του τρόπου ζωής μας, βάζοντας οδηγό στη ζωή μας τον Χριστό, κάνοντας καθαρή εξομολόγηση και γινόμενοι καλύτεροι άνθρωποι με αγάπη, και ο Θεός φωτίζει και δίνει το πνεύμα της ισχύως
σε αυτούς που αγωνίζονται εν σχέση με το πνεύμα της δειλίας που έχει δώσει και της αποπλανήσεως για αυτούς που θα βρίσκονται στην αποστασία των ημερών μας και πριν και μετά και δεν θα μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα καλούμε τον πρόεδρο της Φιλορθοδόξου Ενώσεως Κοσμά Φλαμιάτο, τον κύριο Ντε Τζόρτζιο Λαβρέντι, αγωνιστή και αποτυχισμένο από το νέο ημερολόγιο, να καταθέσει την άποψή του επί του θέματος. Και όχι μόνο. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας μεταφέρω τον αδελφικό και αγωνιστικό χαιρετισμό της Φιλορθοδόξου Ενώσεως Κοσμάς Φλαμιάτος, μέλη της οποίας από διάφορα μέρη της Ελλάδος παρευρίσκονται εδώ στην απόψινή συγκέντρωση. Αυτοί που ανήκουμε στην Φιλορθόδοξο Ένωση Κοσμάς Φλαμιάτος είμαστε αποτυχισμένοι του νέου ημερολογίου από την Εκκλησία της Οικουμενιστικής Δεσποτοκρατίας και ελπίζουμε ότι με τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε να συναντηθούμε και να συμπαραταχθούμε σε κοινούς αγώνες με τους αδελφούς μας του παλαιού ημερολογίου, τόσο για την υπεράσπιση της αυθεντικής και ανώθευτης Ορθοδόξου πιστεώς μας, όσο και για την απελευθέρωση της Ελληνίδος πατρίδος μας από τη σιωνιστική και παγκοσμιοκρατική κατοχή. Η επιβουλή κατά της Αγίας Ορθοδοξίας μας και η επιβουλή κατά της Ελληνίδος πατρίδος μας είναι σχεδιασμοί και στόχοι της σιωνιστικής παγκοσμιοκρατίας. Επιβάλλονται από την νεοσφορική νέα εποχή με την παγκοσμιοποίηση και με τη νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Εφαρμόζονται από τη μασονία και τους ποικίλους, φανερούς και μυστικούς νεοεποχήτικους μηχανισμούς. Με την παγκόσμια κυβέρνηση και διακυβέρνηση, με την παγκόσμια οικονομία, με την παθρησκεία του Αντιχρίστου. Τόσο η πανέρεση του συγκριτιστικού οικουμενισμού, όσο και οι πολιτικές, οικονομικές, γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές επεμβάσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου και ιδιαιτέρως στην πατρίδα μας, όχι μόνον εκπορεύονται από τη σιωνιστική παγκοσμιοκρατία, αλλά και αποτελούν ενιαίο και αδιαχώριστο σύνολο που αφορά ταυτόχρονα και συνδυαστικά στην πίστη μας και στην πολιτική, με την οποία πολιτική προσδιορίζονται και επιβάλλονται το περιεχόμενο, τα όρια και ο τρόπος της ζωής μας στο κοινωνικό επίπεδο και της λατρείας μας στο θρησκευτικό επίπεδο. Αυτόν τον σκοπό υπηρετούν το ηλεκτρονικό φακέλωμα, η κάρτα του πολίτη, τα τσιπ, το πλαστικό χρήμα και άλλες αιωσφορικές επινοήσεις για τον έλεγχο της ζωής μας και κυρίως για τον έλεγχο της ψυχής μας. Στα πλαίσια της σιωνιστικής παγκοσμιοκρατίας και για όσους υποκύπτουν σε αυτήν, ακυρώνεται η μεγίστη δωρεά του Κυρίου και Θεού μας, Ιησού Χριστού, προς το πλάσμα Του. Η ελευθερία του προσώπου και το αυτεξούσιο της συνειδήσεως, δηλαδή η εικόνα του Θεού που ο ίδιος αποτύπωσε στα πρόσωπά μας. Ακυρώνεται η δυνατότητα της σωτηρίας μας, εφόσον χωρίς την ελευθερία του προσώπου μας και το αυτεξούσιο της συνειδήσεώς μας, δεν μπορούμε να γίνουμε κατά χάριν θεοί, που είναι η επιθυμία του Κυρίου και ο σκοπός της δημιουργίας Του. Εφόσον από τους παγκοσμιοκράτες σχετικοποιείται η μοναδικότητα του Σωτήρος Χριστού, ακυρώνεται η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η πρώτη έλευση του Θεανθρώπου Χριστού στη γη, η διδασκαλία Του, το πάθος Του, η σταυρωσή Του και η Αναστασή Του, που πραγματοποιούνται ώστε να μας αποσπάσει από την κυριαρχία του Σατανά, για να μας δώσει την ευκαιρία της μετανοίας μας, της επιστροφής μας και της σωτηρίας μας εις τη Βασιλεία του Θεού. Εν τέλει, στα πλαίσια της σιωνιστικής παγκοσμιοκρατίας, που ανεμπόδιστα και χωρίς αντιστάσεις πλέον επιβάλλεται, ματαιώνονται η επιθυμία του Θεού και η ελπίδα του ανθρώπου. Ως εκ τούτου πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ενδιαφέρον μας για την πολιτική
και η συμμετοχή μας στα πολιτικά δρόμενα, δηλαδή ο ενεργός ρόλος μας ως Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων πολιτών, είναι εύλογος και απαραίτητος και επιβαλλόμενος. Η αθεία, η μασονική επιρροή, η ιδιοτέλεια, ο εξονισμός, ο δοσιλογισμός και η εν γέννη κατάντια των πολιτικών ως προσώπων και ως πολιτικού συστήματος εξηγούν την εν πολλής αντιπάθεια προς την πολιτική και την απομάκρυση από αυτήν των συνεπών Ορθοδόξων Χριστιανών. Αλλά αυτό δεν είναι συνετό, είναι μέγιστο λάθος. Και εδώ έχουμε ένα οξύμορο σχήμα. Καταγγέλουμε τους αντιχρίστους πολιτικούς διότι δεν ενεργούν κατά Χριστόν. Και εμείς που προσπαθούμε να είμαστε κατά Χριστόν απέχουμε από την πολιτική. Και ακόμη χειρότερα, είτε ψηφίζουμε τους πολιτικούς που καταγγέλουμε, είτε απέχουμε από τις εκλογές εμέσως ενισχύοντάς τους. Εάν εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ως προς την πίστη και Έλληνες ως προς το φρόνημα, δεν αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως πολίτες, ώστε να διαμορφώσουμε και να εφαρμόσουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις της κατά Χριστόν ζωής, ποιοι θα το κάνουν για λογαριασμό μας? Μήπως η εξουσιολαγνική και παναιρετική εκκλησία των δεσποτοκρατών? Όχι. Μήπως οι δυτικόπληκτοι και δυτικότροποι διανοούμενοι του διαφωτισμού? Ποτέ. Μήπως οι μασόνοι και οι ελεγχόμενοι από αυτούς πολιτικοί, διοικητικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί παράγοντες? Αδύνατον. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τα συνετά και συνεπή μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, η στρατευωμένη επιγής Εκκλησία Του, καλούμεθα να διαφεντεύσουμε την αυθεντικότητα της πίστεώς μας, την ακεραιότητα της Εκκλησίας μας, την ελευθερία της πατρίδος μας, τη δικαιοσύνη της κοινωνίας μας, τη συνόκερη του κόσμου ρωμιοσύνη μας. Και για να το επιτύχουμε αυτά, πρέπει ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ως Έλληνες πολίτες να συμμετάσχουμε στα πολιτικά δρόμενα και να αποδηθούμε σε εθνικό απελευθερωτικό αγώνα κατά της χιονιστικής παγκοσμιοκρατικής κατοχής υπό την οποία τελεί η πατρίδα μας. Οικειοθελώς ενδίδοντας στο νεοσφορικό νεοναζιστικό γερμανικό υπεριαλισμό. Γέροντες και πνευματικοί μας συνιστούν προσευχή και υποταγή. Μας αποτρέπουν από την πολιτική πράξη και από την εθνικοαπελευθερωτική δράση. Ενίοτε ανοιχτά μας συμβουλεύουν και μας πιθαναγκάζουν με την αυθεντία τους να υποστηρίξουμε δοσιλόγους πολιτικούς και αντίχριστα κόμματα. Μας διαβεβαιώνουν δε ότι θα οικονομήσει τα πράγματα ο Θεός. Αλλά παραθεωρούν την κορυφαία αλήθεια ότι ο Κύριος, αποτυπώνοντας την εικόνα του στα πρόσωπά μας, μας δωρεοδότησε με την ελευθερία και με το αυτεξούσιο. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς τη δική μας πράξη και δράξη, βεβαίως κατόπιν επικλήσεως της φωτίσεώς μας από το Άγιο Πνεύμα και τις ευλογίες του Κυρίου για την επιτυχία των αγώνων μας, η χάρις του Θεού δεν ενεργοποιείται όση προσευχή κι αν κάνουμε, παραμένοντες όμως άπραγοι. Ο Θεός σέβεται και είναι ο μόνος που σέβεται απολύτως την ελευθερία και το αυτεξούσιο που ο ίδιος μας παρεχώρησε. Χωρίς την ελεύθερη θέλησή μας και την αυτεξούσια συμμετοχή μας, ποτέ δεν παρεμβαίνει. Γέροντες και πνευματικοί, κινούμενοι στα εξουσιολαγνικά και αιρετικά πλαίσια της δεσποτοκρατίας, δεν μας παιδαγωγούν ως Ορθοδόξους Χριστιανούς, δηλαδή αγωνιστές υπέρ του Χριστού, ομολογητές και αποστόλους της πίστεώς μας. Μας θέλουν χριστιανούλιδες, υπάκουους στους δεσποτάδες και στους γεροντάδες, αλλά και ολιγορούντες στο Ιερό Ευαγγέλιο, στην Ιερά Παράδοση, στην Αγιοπατερική Διδασκαλία. Μας θέλουν αιρετικούς και οικουμενιστές, υποτελείς στη σιωνιστική παγκοσμιοκρατία και στον Αντίχριστο, όπως οι ίδιοι έχουν ομώσει και έχουν πράξει. Αλλά η παράδοση της ρωμιοσύνης μας είναι διαφορετική από αυτά που μας πιθαναγκάζουν οι αιρετίζοντες, γέροντες και πνευματικοί. Οι μάρτυρες της πίστεώς μας, εις το αίμα των οποίων
θεμελιώθηκε και οικοδομήθηκε η Εκκλησία Του. Κατά το μαρτύριό τους προέβαιναν σε μίαν κορυφαία και βαθύτατα πολιτική πράξη. Η άρνησή τους να προσκυνήσουν τους ψεύτικους θεούς και τα είδωλα, ομολογώντας Χριστό, είχε αυτόχρημα και πολιτικό περιεχόμενο, διότι η επιμονή της ειδωλολατρικής εξουσίας είχε κυρίως πολιτικό στόχο. Η αποδοχή των ψεύτικων θεών, προεξάρχοντες των οποίων ήσαν οι θεοποιημένοι αυτοκράτορες με την προσκύνηση από τους Ρωμαίους πολίτες, σήμαινε νομιμοφροσύνη, αναγνώριση του πολιτικού κατεστημένου και υποταγή σε αυτό. Η άρνηση σήμαινε πολιτική ανυπακοή και ανταρσία. Οι χριστιανοί που πίστευαν στον έναν και αληθινό τριαδικό Θεό, αρνούμενοι την προσκύνηση των ψευτοθεών αυτοκρατόρων, προέβαιναν ανελέητα, προέβαιναν σε πολιτική ανυπακοή, σε ανταρσία. Γι' αυτό και τιμωρούνται ανελέητα, εκδικητικά και κυρίως παραδειγματικά. Στην αυτοκρατορία, όπου επικρατούσε ο συγκριτισμός και καθένας πίστευε ό,τι ήθελε, αρκεί να προσκυνούσε τους κατεστημένους θεούς και ιδιαιτέρως τους θεοποιημένους αυτοκράτορες, ο διωγμός των χριστιανών, επειδή ομολογούσαν την πίστη τους και την υπακοή τους στον Χριστό, είχε κυρίως πολιτικό περιεχόμενο για τους διώκτες. Και αυτό σταμάτησε με μία επίσης πολιτική πράξη, το διάταγμα περί ανεξιθρησκείας των Μεδιολάνων, με πρωτοβουλία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναγνώριση της Εκκλησίας του Χριστού ως επικρατούσης θρησκείας στην αυτοκρατορία. Υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη αναφορές και παραδείγματα για τη δογματική κατοχήρωση και την ιστορική νομιμότητα της κατά Χριστόν συμμετοχής των χριστιανών στα πολιτικά δρόμενα και στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Ο Απόστολος Παύλος διεκδίκησε τα πολιτικά του δικαιώματα ως Ρωμαίος πολίτης. Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες, όπως λόγου χάριν ο Μέγας Φώτιος και ο Άγιος Θεοφύλακτος Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, αλλά και πλήστη εκκλησιαστική συγγραφή, όπως Θεόδουλος ο Μάγιστρος, αγαπητός ο Διάκονος, Νικηφόρος Βλεμμύδης και πολλοί άλλοι έχουν γράψει σημαντικά έργα, κυρίως ως επιστολές προς ηγεμόνες για το πώς πρέπει να ασκούν την κατά Χριστόν πολιτική και τη διοίκηση των κρατών και των κοινωνιών. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διώχθηκε απεινός από τις πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές για τους αγώνες του υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, και από του βήματος αυτού καλώ τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια των Ορθοδόξων Σωματείων, αλλά και κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό, να συναντηθούμε και παράλληλα με τον αγώνα μας κατά της πανερέσεως του οικουμενισμού να ξεκινήσουμε άμεσα μία διαδικασία αναζητήσεως τρόπου και μέσων του μεταξύ μας συντονισμού, ώστε με τη χάρη του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, να φτάσουμε εις την πολιτική έκφραση της Ρωμιοσύνης μας. Έτσι θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την Ορθόδοξο πίστη μας και την Ελληνίδα πατρίδα μας, να αντισταθούμε αποτελεσματικά στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στον απόλυτο έλεγχο της ζωής μας και της ψυχής μας από τη σιωνιστική παγκοσμιοκρατία και τους επιχορήγους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς υπηρέτες της. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε τον καλό φίλο και αγωνιστή πρόεδρο της Φιλορθοδόξου Ενώσεως Κοσμάς Φλαμιάτος για το λόγο του και καλούμε τώρα να δώσει ένα χαιρετισμό ο πατήρ Αθανάσιος, ο Αρχιμανδρίτης. Αδελφοί, ευχαριστούμε για την αγάπη που κάνατε και για τον κόπο που υποβληθήκατε. Καθίστε μέχρι το τέλος, θα είμαστε σύντομοι, γύρω στα 3/4 ακόμη, να πάρετε όλο το μισθό που θα δώσει ο ουρανός, ο οποίος καταγράφει και τα χιλιόμετρα που κάνατε και τον κόπο σας μέχρι εδώ. Έτσι και την ευλογία που θα πάρουμε όλοι. Αμήν. Θα εκφραστούν απορίες, μερικές απορίες να λύσουμε. Ενδεχομένως στο τέλος, αν έχουμε χρόνο, έτσι. Εντάξει, γιατί ναι. Ελάτε, πατήρ Αθανάσιε. Έλα, πατέρα.
Πατήρ Αθανάση, ελάτε παρακαλώ. Κρατάτε κοντά και δυνατά. Αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Στα χείλη, πολύ κοντά. Εδώ είμαι, στα χείλη, ναι, η έτοιμη μας που μπροστά στο άγαλμα αυτό. Όπως λένε οι αδελφοί, εγώ δεν έχω ξανάρθει εδώ, είμαι λίγο καθυστερημένος. Το άγαλμα αυτό μας λένε ότι είναι το Μακρυγιάννη. Δεν είναι. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, είναι το Μακρυγιάννη. Λοιπόν, το άγαλμα λοιπόν εδώ το, είναι του Μακρυγιάννη, ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος, με μεγάλη πίστη, με μεγάλη ευλάβη, αλλά είχε και μεγάλη γενναιότητα. Και εκείνη την εποχή αυτό το κακό που σήμερα μας απεινεί από παντού είχε ξεκινήσει από εκείνη την εποχή, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Τούρκους, όπου ήρθαν όλοι αυτοί οι δυτικοί, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, οι ξεπλημμένες παντιέρες, ο Κολέτης, ο Μαυροκορδάτος, και όλοι αυτοί ήρθαν από το εξωτερικό και σιγά σιγά φέρανε αυτό το δυτικό ρεύμα, το οποίο μας όθησε σιγά σιγά ώστε να αφήσουμε τα ιδανικά μας, την πίστη μας και όλα αυτά, για να μας οδηγήσουν τελικά να μας υποδουλώσουν σε αυτό το οποίο δεν κατόρθωσαν πριν από τους Τούρκους, γιατί πριν από τους Τούρκους κινδυνεύσαμε πάλι να υποδολωθούμε στους Φράγκους, αλλά επέτρεψε ο Θεός να μας παραδώσει στους Τούρκους για να μην χάσουμε την πίστη μας, να μην χάσουμε την ηθική μας, να μην χάσουμε τα ιδανικά μας. Δυστυχώς όμως αυτό το οποίο δεν έγινε τότε, έγινε μετά την απελευθέρωση, γιατί αυτό που οποίο μας δώσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες, με τους αγώνας τους, εμείς δεν το εκτιμήσαμε, αλλά δεχτήκαμε, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, αυτά τα ψεύτικα φώτα της Δύσεως, αυτή τη διαφθορά της Δύσεως, αυτή την αθεία της Δύσεως, και σιγά 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 όλοι αυτοί οι πολιτικοί ήρθαν από εκεί, από τη Δύση, και ο λαός που θέλει, δυστυχώς, που όπως και ο Αδάμ και η Εύα άκουσαν τον πονηρό, έτσι και δυστυχώς και περισσότεροι άνθρωποι ακούνε τον πονηρό, και έτσι και εμείς λοιπόν με αυτά τα άθεα ρεύματα σιγά σιγά χαλάσαμε. Και αφού πλέον έχουν και τα μέσα αυτά της μαζικής τυφλώσεως, πλέον τον λαό τον έχουν διαλύσει πνευματικά, έχουν βγάλει τα ιδανικά από μέσα τους, και με το αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε αυτή πλέον τη σκλαβιά, όπου με τους τόκους και με τα δάνεια και με όλα αυτά μας έχουν δέσει και μας έχουν κάνει και εθνική πλέον υποδούλωση. Και αφού μας κάναν πλέον εθνική υποδούλωση, τώρα μας εκβιάζουν και στο θέμα το πνευματικό. Το βέβαια πνευματικό το είχαμε εμείς πιο μπροστά παραμελήσει, διότι αν δεν το είχαμε παραμελήσει, αν είχαμε την αγωνιστικότητα του Μακρυγιάννη, αν είχαμε την πνευματικότητα του Μακρυγιάννη και κάναμε τον αγώνα μας σαν Έλληνες, ποτέ δεν θα είχαμε καταντήσει σε αυτό το χάλι. Βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να απελπιζόμεθα, πάντοτε υπάρχει ελπίδα, διότι και ο Μακρυγιάννης τότε ήταν μόνος του. Και αν διαβάσετε τα απομνημονεύματά του, θα δείτε ότι πόσο υπέφερε από όλες αυτές τις προδοσίες εκείνης εποχής. Και αν εκείνη την εποχή υπήρχαν προδοσίες, καταλαβαίνετε τώρα σε αυτή την εποχή της αποστασίας και της ισοπαίδωσης τι προδοσίες υπάρχουν και τα πάντα έχουν διαβρωθεί. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκοτάδι, σε αυτή την αποστασία, όπου μας κυριεύει, δεν πρέπει να απελπιζόμεθα, δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη μας, αλλά πρέπει ο καθένας να κάνει πρώτα-πρώτα τον προσωπικό του αγώνα, δηλαδή για την κάθαρξη την ψυχή του, να είναι ενωμένη η ψυχή του με την αληθινή Ορθοδοξία, να ενώνεται με τον Θεό, με τα Θεία Μυστήρια, και ο Θεός θα του δίνει τη φώτιση ώστε να μην και στο θέμα της αμαρτίας να μην μολύνεται, αλλά και στο θέμα αυτό των όλων αντιχρίστων συστημάτων, να του δώσει φωτισμό να αντισταθεί, διότι αυτοί πλέον έχουν όλα τα μέσα για να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να τον πλανέσουν με διάφορες ευκολίες, με διάφορα δελεάσματα και με τον εκβιασμό βέβαια της ύλης και του φαγητού και αυτά, ότι αν δεν θα πάρετε αυτό θα πεινάσετε. Έχουν λοιπόν πολλούς τρόπους, διότι εμείς τους δώσαμε πλέον, τους ανοίξαμε τις πόρτες μας. Δεν μπορούσαμε δηλαδή εμείς να κυβερνήσουμε τον τόπο μας και βάλαμε άλλους να μας κυβερνάνε. Όλα αυτά βέβαια γίνανε από τις αμαρτίες μας και από την αποστασία μας. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει μετάνοια, αληθινή μετάνοια σαν λαός, και αν θα δώσει αληθινή μετάνοια, και πιστεύω να βρεθούν και τότε άνθρωποι σαν τον Μακρυγιάννη,
να μπορέσει αυτός ο τόπος να αναλάβουν να ορθοποδήσει και να απελευθερωθεί από αυτή την σκλαβιά την αντίχριστη που θα μας οδηγήσει σιγά σιγά, θέλει να μας οδηγήσει και στο σφάγισμα του αντιχρίστου, πρώτα από τις κάρτες, πρώτα από όλα αυτά, κάρτες πολίτου και αργότερα θέλουν να μας πάνε βέβαια και στο σφάγισμα. Γι' αυτό πρέπει να αντισταθούμε όσο πολύ κοντά στην Ορθοδοξία, κοντά στην αγάπη του Χριστού, κοντά στην αγάπη προς τον συνάδελφό μας και να κάνουμε τον αγώνα μας για την ψυχή μας, για την πατρίδα μας και για να ελευθερωθούμε και να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα αντίχριστα συστήματα. Μη φοβούμαστε, θα διαβάσετε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη και εκεί θα δείτε πώς, τι πρέπει να είναι ο Έλληνας, πώς πρέπει να είναι ο Χριστιανός και πώς πρέπει να αντιστέκεστε. Καλή αντίσταση και καλή ελευθερία. Ευχαριστούμε τον πατέρα Αθανάσιο για τους πνευματικούς τους λόγους αληθείας. Καλούμε στο μικρόφωνο τον δημοσιογράφο Ισαΐα Κωνσταντινίδη, ο οποίος δημοσιογραφεί στην Ελεύθερη Ώρα, η οποία βοηθάει τον αγώνα ποικιλοτρόπως. Και όσο μπορούμε εμείς οι αδελφοί να στηρίζουμε και την εφημερίδα για να υπάρχει αυτό το μετερίζει που στηρίζει τον αγώνα ημών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες, τους αδερφούς και τους συναγωνιστές. Γιατί αγώνα δίνουμε εδώ, πνευματικό και όχι μόνο. Κάποτε θυμάμαι, αγαπητοί συναγωνιστές, αγαπητές συναγωνίστριες, πριν από χρόνια πολλά, όταν ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα για την αχρήματη κοινωνία, για την κάρτα του πολίτη και αντιμετωπίζαμε την ειρωνία και το μίσος όχι μόνο των συστημικών του παλιού καθεστώτος, που στο κάτω κάτω αυτοί σατανάδες είναι και δεν περιμέναμε και κάτι άλλο από αυτούς, και τιμή μας είναι όταν μας επιτίθενται τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά αντιμετωπίζαμε και την ειρωνία και το μίσος επίσης και πολλών ψευτοπατριωτών και ψευτοχριστιανών, γιατί έχει και τέτοιους, οι οποίοι τι έλεγαν, υπερβολές είναι αυτά, δεν γίνονται, είμαστε λέει κοινοβουλευτική δημοκρατία, τώρα τι δημοκρατία είναι αυτό, είμαστε λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το θετικό, κάτι το καλό, ενώ είναι το κράτος του σατανά, η Ιεροσφορική Ένωση, όπως ακούω πολύ ορθά από πίσω, η Ιεροσφορική Ένωση, που είναι ατιμία κάποιος να συμμετέχει σε αυτό το όργανο του διαβόλου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, που δεν είναι ούτε Ευρωπαϊκή ούτε Ένωση, αλλά τέλος πάντων. Η κάρτα του πολίτη λοιπόν και η αχρήματη κοινωνία. Εγώ θα πω δύο λόγια μόνο, έναν χαιρετισμό ήρθα να κάνω, ότι όλα αυτά, να ξέρετε φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ότι είναι σχεδιασμός ετών και δεκαετιών, για να μην πω και αιώνων, και φανώ υπερβολικός, και δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν είναι τυχαίο αυτό που σας είπα πριν, όταν εμείς πρώτοι τα αποκαλύπταμε κάποτε στην εφημερίδα και στην τηλεόραση, μας λιδωρούσαν και μας εμπόδιζαν και έβγαζαν απαγορεύσεις, και εγώ υποφαινόμενος και άλλοι συνεργάτες, να βγαίνουμε στα μεγάλα κανάλια. Απαγόρευση. Διότι δεν ήξεραν τι θα πούμε στις εκπομπές τους, δεν μπορούσαν να μας κλείσουν το στόμα και εμείς θα μιλούσαμε για Ελλάδα και Ορθοδοξία. Γι' αυτό ξέρουμε και γι' αυτό μιλάμε πάντα. Όλα λοιπόν, όπως σας είπα, είναι σχεδιασμός. Σατανικός σχεδιασμός. Μη θεωρηθεί υπερβολή αυτό που λέω. Σατανικός. Και είδατε τώρα, μετά από τόσα χρόνια που εμείς επιμέναμε να τα λέμε και είπαμε θα γίνουμε και μάρτυρες αν χρειαστεί αυτού του αγώνα για πίστη και πατρίδα, είδατε φέτος με τους καινούριους αυτούς αντίθεους και απάτριδες, γιατί και οι προηγούμενοι τα ίδια ήταν, είδατε και στην αχρήματη κοινωνία περνάμε με όλα αυτά, το κλείσιμο των τραπεζών, με τα capital controls και με τα τώρα που λένε θα βγάλουν κάρτα για όλους τους συνταξιούχους και για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, δεν θα μπορείς πια χωρίς κάρτα. Να τα, η αποκάλυψη του Ιωάννη. Ιδού, κεφάλαιο 13 κτλ. Μην τα λέω κι εγώ και κουράζω,
τα είπαν και οι προλαλήσαντες. Και να και τώρα τι έρχεται. Έρχεται και η αχρήματη κοινωνία. Έρχεται και η κάρτα του πολίτη. Και τι είναι η κάρτα του πολίτη? Θα πω εγώ δύο λόγια μόνο και κλείνω. Κάρτα του πολίτη που δίνει, λέει, βάρος ο υπουργός, ο Κουρουμπλής, να σώσουμε, λέει, την οικονομία. Δηλαδή με αυτό θα σώσουμε την οικονομία. Η λίστα Λαγκάρτ να μην βγει. Τα άλλα τα σκάνδαλα χιλιάδες δισεκατομμυρίων ευρώ να μην βγουν. Η κάρτα του πολίτη μας μάρανε για να μας φραγίσουν όλους και να μας χαράξουν. Και πρέπει να δοθεί αγώνας, γιατί έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουν. Δεν ξέρω και για τον εαυτό μου τον ίδιο. Μη λέω μεγάλα λόγια. Εύχομαι να μας δώσει όλους ο Κύριος δύναμη. Και εμένα τον ίδιο, επαναλαμβάνω. Η κάρτα του πολίτη, λοιπόν, τι είναι? Η κάρτα του πολίτη περιλαμβάνει σε μορφή ηλεκτρονική, με το τσιπάκι και όλα τα γνωστά, με τους αριθμούς του θηρίου, τα ξέρουμε. Περιλαμβάνει τα πάντα γύρω από την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και εδώ, και όταν λέω τα πάντα, όχι μόνο τα στοιχεία, τα γραφειοκρατικά, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, και βιομετρικά στοιχεία, γιατί είναι ο προθάλαμος του χαράγματος, και οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή σου λέμε την κάρτα, όλο θα είναι μέσα στην κάρτα. Θα είναι οι νομισματικές μονάδες. Δεν θα υπάρχει πια χρήμα. Αυτή είναι η έννοια της κάρτας του πολίτη. Να υπάρχουν νομισματικές μονάδες μέσα στην κάρτα και εκεί να ψωνίζουμε όλοι και να γνωρίζει το σύστημα, αυτοί οι δεξιοί και αριστεροί σατανάδες, όλοι τους, γιατί όλοι είναι προδότες, μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Κάτι ξέρω κι εγώ που πήγαινα στο κοινοβούλιο και έκανα ρεπορτάζ και σας τα λέω. Όλοι, κανένας σωστός εκεί μέσα. Εμείς τι κάνουμε όμως? Θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, και θα τα περιλαμβάνει όλα. Και υπησέρχεται εδώ και ένα άλλο θέμα, ότι θα ελέγχουν κάθε κίνηση του ανθρώπου. Γιατί όταν μου ελέγχουν το χρήμα και πού βρίσκομαι, άρα ελέγχουν την προσωπική ζωή του ανθρώπου. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι όλα αυτά φυσικά είναι το πρώτο βήμα, το πρώτο σημαντικό βήμα για το χάραγμα. Γιατί μετά θα σου πει η εξουσία, πρακτικά είναι πιο καλό να μην έχεις και την κάρτα, μην χαθεί πουθενά. Οπότε στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, σε δύο σημεία, για να είμαστε, να σου πει, και πιο σίγουροι, και θα γίνει και το σφράγισμα, το χάραγμα του θηρίου. Εγώ ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε εδώ, παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που προϋπήρξαν της συγκεντρώσεως αυτής, και εύχομαι σε όλους καλούς αγώνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να προσέλθει στο βήμα ο πατέρας Χρήστος Χριστοδούλου, που είναι εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Σεραφείμ, ο οποίος δίδει και αυτό το δικό του τον αγώνα. Και όλοι κρινόμαστε. Εγώ δεν εκπροσωπώ απόψε το Σεβασμιότατο. Ήρθα αφεαυτού μου για να ακούσω και τους ομιλητές, αλλά και τον παλμό των ανθρώπων που ήρθαν εδώ για να αγωνιστούν εναντίον της κάρτας του πολίτη, εναντίον της αχρήματης λεγόμενης κοινωνίας, και όλων αυτών που η νέα εποχή έχει πραγματοποιήσει για να μας βάλει στο χέρι τους. Επομένως, αυτά που θα πω είναι δικά μου, από τους αγώνες που απεκόμισα από το 1986, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο νόμος εκείνος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κάποιος δημοσιογράφος παλιότερα είχε γράψει τα εξής, ότι η Ορθοδοξία είναι η ψυχή της Ελλάδας και βρίσκεται ανάμεσα στο άνοιγμα της Τανάλιας, που το ένα είναι
ο σιωνισμός, ο διεθνής σιωνισμός και το άλλο το Βατικανό. Και προσπαθούν σαν καρύδι που είναι η Ορθοδοξία να σπάσουν αυτό το καρύδι με το κλείσιμο της τανάλιας. Και αυτό βλέπουμε στην εποχή μας, ότι η νέα εποχή, η οποία θέλει να κατεβάσει τον πληθυσμό του κόσμου σε 500 εκατομμύρια, προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει αυτά τα παγκοσμιοποιητικά μέτρα για να μας υποδουλώσει και να δεσμεύσει την ελευθερία μας, για την οποία ο Θεός θυσιάστηκε, ανέβηκε επάνω στο Σταυρό και έχισε το αίμα Του. Εμείς όμως με τους αγώνες, με την προσευχή, με τον αγώνα θα προσπαθήσουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να μην μπούμε στη διαδικασία αυτών των παγκοσμιοποιητών. Να αγωνιστούμε και εναντίον της κάρτας του πολίτη και εναντίον του ΆΜΚΑ και εναντίον όλων αυτών τα οποία είναι βέβαια πρόδρομοι, προδρομικά για το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Χρειάζεται όμως αγώνας, γιατί χωρίς αγώνα δεν περνάνε αυτά που θέλει ο Θεός. Εδώ θέλει ο Θεός να δείξουμε ο καθένας μας πόσο πιστεύουμε, πόσο αγωνιζόμαστε και πόσο ορθόδοξοι χριστιανοί είμαστε. Γιατί στα λόγια είμαστε εύκολα ορθόδοξοι χριστιανοί και Έλληνες. Στην πράξη θα δείξουμε. Και όπως οι παλιοί μάρτυρες έδειξαν και έχισαν το αίμα τους και έδωσαν τη ζωή τους για το Χριστού την πίστη την Αγία, έτσι πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε για το Χριστού την πίστη την Αγία και για τις πατρίδες της Ελλάδας μας την ελευθερία, να μην περάσουν τα σχέδια των σιωνιστών, των τεχνικών σιωνιστών που είναι οι μασόνοι και όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν την καταστροφή της πατρίδας μας και της Ορθοδοξίας μας. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο αγώνας εναντίον της κάρτας του πολίτη και εναντίον όλων των καρτών τα οποία θέλουν να μας περάσουν για να μας ελέγχουν. Όχι, όχι στο σφράγισμα του Αντιχρίστου, γιατί αυτό θα είναι το τελειωτικό προδοσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του πρωτομάρτυρα του Γολγοθά, ο οποίος έχισε το αίμα του για μας. Και δεν φτάνει μονάχα να τον κοινωνούμε κάθε Κυριακή σώμα και αίμα, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για θυσίες. Και για θυσίες καλούμαστε, δεν καλούμαστε να καλοπεράσουμε, γιατί ο Χριστός το είπε, ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι, ή τον λόγο μου ετήρησαν και τον ημέτερον τηρήσωσι. Ευχαριστώ την Επιτροπή εδώ που μου έδωσε το δικαίωμα να πω δύο λόγια και σας καλούμε και μελλοντικά σε άλλους αγώνες εναντίον αυτών που η νέα εποχή προετοιμάζει για την καταστροφή, την υποδούλωση της πατρίδας μας και την υποδούλωση της Ορθοδοξίας μας. Χαίρετε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Χριστό για το αγωνιστικό του μήνυμα και για τα λόγια αυτά, συμπληρώνοντας ότι αν μπορέσουμε όλοι εμείς να προσευχόμεθα με καθαρή καρδιά, ο Θεός θα φωτίζει και ο αγώνας θα δικαιωθεί δια της δυνάμεως. Θα διαβάσουμε τώρα το μήνυμα του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου και Ηγουμένου της Διοκομένης Μονής Εσφυγμένου, η οποία από το 1972, όταν είχε κοπεί το μνημόσυνο στον Αθηναγόρα, πρωτοστάτησε μαζί με άλλες 10-12 μονές
στη διακοπή του μνημοσύνου, αλλά σιγά σιγά με απειλές, διώξεις κτλ. Όλοι έκλειναν γόνοι στο σύστημα του Αντιχρίστου και παρέμεινε μόνη διοκομένη και κρατούσα την Ορθοδοξία μέχρι σήμερα. Γι' αυτό θα ακούσουμε το μήνυμα το αισιόδοξο του Αρχιμανδρίτου. Η εποχή μας ως γνωστόν έχει χαρακτηριστεί, αγαπητοί Ερχιστό αδελφοί, η εποχή μας ως γνωστόν έχει χαρακτηριστεί ως η εποχή του Αντιχρίστου και δικαίως παρατηρούμε ότι γίνονται γιγαντιές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου τα πάντα να ελέγχονται και μάλιστα ηλεκτρονικώς. Το γεγονός ότι πολλής λόγος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση των πολιτών, την κατάργηση του χρήματος και την έλευση του πλαστικού χρήματος, καθώς και τον εφοδιασμό όλων των ανθρώπων με έξυπνες κάρτες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν οποιαδήποτε φορολογική, εμπορική, επαγγελματική δραστηριότητα ή ακόμα και τα προσωπικά μας δεδομένα, πρέπει να μας βάλουν σε βαθιά σκέψη και να κατανοήσουμε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαίως. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία αντιλαμβάνονται όλες τις ανωτέρω εξελίξεις ως δήθεν φυσικό επακόλουθο από την προόδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και ως δήθεν τη μόνη λύση της τεχνητής οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει την πατρίδα μας. Εμείς όμως, ως γνήσια τέκνα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και πιστοί στα προφητικά κείμενα των Αγίων Πατέρων μας, εκλαμβάνουμε τα γεγονότα αυτά ως προπαρασκευαστικά στάδια των σκοτεινών δυνάμεων για τον τελικό σκοπό τους, ο οποίος είναι να σφραγιστούν όλοι οι άνθρωποι με το χάραγμα του μυαρού αποστάτου του Θεού, με τα ηλεκτρονικά τσιπ τα οποία θα περιέχουν τον δυσώνυμο αριθμό του ονόματός του, το 666, του οποίου η αποδοχή σημαίνει αρνούμε τον τρισυπόστατο Θεό και προσκυνώ τον Αντίχριστο. Προτρέπουμε λοιπόν τους απανταχού Ορθοδόξους αδελφούς μας. Ας αντισταθούμε όλοι στα σιωνιστικά σχέδια για την εφαρμογή του πλαστικού χρήματος. Ας αρνηθούμε να παραλάβουμε κάθε τύπο ηλεκτρονικής κάρτας. Ας αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια της πολιτείας για αριθμοποίησή μας με τους επάρατους αριθμούς ΑΜΚΑ, αφημί και όσων άλλων μας μετατρέπουν από έμψυχες προσωπικότητες για τις οποίες έχησε ο Χριστός μας το Πανάγιο αίμα του σε άχαρες αποχριστιανοποιημένες αριθμητικές μονάδες ελεγχόμενες ευκόλως από τον Σατανά. Αγαπητοί, ας προσέξουμε τις πλάνες. Ας μην σκεφτούμε ότι οι ηλεκτρονικές κάρτες δεν κολλάζουν παρά μόνο το τελικό σφράγισμα του Αντιχρίστου. Αυτό αποτελεί πολύ μεγάλη παγίδα του. Όποιος ενδώσει στα συστήματα αυτά ενδίδει στον διάβολο, ο οποίος ο λίγων κατ' ολίγων τον κυριεύει και τον κάνει χλιαρό και έτοιμο για το τελικό σφράγισμα. Ας θυμηθούμε ότι και ο Κύριος μας δεν καταδικάζει τις αμαρτίες στο τελικό τους στάδιο μόνον να απομακρυνόμαστε μόνον από την τέλεση της κάθε σαρκικής αμαρτίας, αλλά να επιθυμήσε αυτήν ήδη εμίχευσαν, αλλά αν επιθυμήσε αυτήν ήδη εμίχευσαν τους ακάθαρτους λογισμούς. Πάσο βλέπον γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Ας προσέξουμε λοιπόν να μην κλέψουν οι υπηρέτες τους κότους των πολύτιμων θησαυρών της πίστεώς μας και της ομολογίας, διότι το σφράγισμα είναι θέμα πίστεως, και ας ευχηθούμε στον Πανάγαθο Θεό να μας δώσει πνεύμα σοφίας, συνέσεως και ανδρείας, όπως μέχρι τέλους διαφυλάξουμε την καλή αυτή ομολογία ακέραιη και αμόλυντη. Αμήν. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος και η Συνεμή εν Χριστώ αδελφοί, ευχαριστούμε τον Γέροντα και βλέπετε ότι τα λόγια του Γέροντος αντιστοιχούν και με τα δικά μας αδελφοί που έχουμε πει εδώ από την αρχή. Βλέπετε
ότι οι άνθρωποι που στρατολογεί το Πανάγιο Πνεύμα έχουν κοινό λόγο, κοινή πίστη και κοινό αγώνα. Ας ενδυναμωθούμε, ας κρατήσουμε τους λόγους αυτούς. Και τώρα ας έρθει στο μικρόφωνο ο αδελφός αγωνιστής Γιώργος Αλεξόπουλος για να δώσει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλωσορίζω την αγάπη σας, ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για την αλληλεγγύη σας στον αγώνα τόσα χρόνια. Χαιρετισμό του Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Πύρινη Ρομφαία του Πανορμίτη, που συναγωνιζόμαστε με εσάς, τους χριστιανούς και Έλληνες πατριώτες, όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Επίσης, επί τη ευκαιρία να φέρνω και τον χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου της Πατρόας Εκκλησίας, του κυρίου Μακαρίου, ο οποίος για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να είναι σήμερα στην εκδήλωση. Όμως έχουμε την ολόθερμη συμπαράστασή του και τη διαβεβαίωσή του ότι θα κάνουμε παντού τα διαβήματα σε όποια υπουργεία της πολιτείας και όπου αλλού στα διεθνή φόρα και δικαστήρια χρειαστεί, προκειμένου να προασπιστούν τα συμφέροντα των ελληνοορθοδόξων πολιτών. Αδερφοί, είναι τα τελευταία 20 χρόνια και πλέον όπου μαζευόμαστε σε εκδηλώσεις όλοι οι Έλληνες χριστιανοί πατριώτες και συμπατριώτες και καταγγέλουμε διαρκώς τη νέα τάξη πραγμάτων που σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι πίσω από κάθε πέτρα του μυστηρίου σε αυτή την ιστορία που συμβαίνει παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα. Όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι η δουλειά αυτών των ανθρώπων αυτή είναι. Αφού έχουν κλείνει γόνοι στον Βάλ, στον Σατάν και δουλεύουν μέσα στις τόες, αυτοί οι άνθρωποι πλέον έχουν πάψει να είναι κοινοί άνθρωποι όπως εμείς και δεν συμμερίζονται τα δικά μας συμφέροντα, αλλά του αρχαίου κακού εχθρού του ανθρώπου, ο οποίος στοχεύει στην ολοσχερή διάλυσή μας ως προσωπικότητας και ψυχής. Έχει φτάσει η ώρα να δούμε εμείς τι θα κάνουμε και όχι τι κάνουν αυτοί, γιατί όπως είπαμε, τόσα χρόνια καταγγέλουμε τι κάνουν αυτοί. Εμείς τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Έχουμε δει κάποιες μορφές οργανωμένου αγώνα. Τις έχουμε βάλει μπροστά, τις έχουμε δοκιμάσει. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και μια άλλη ενέργεια εκτός από το να καταγγέλουμε το πεπτορικό ιερατείο, που είναι προφητευμένη η πτώση του από τις προφητείες και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς που σήμερα δεν είναι στον αγώνα, τους πυρικούς εννοώ, κάποτε μέχρι τα προχθές ακόμα ήταν ανάμεσα στις τάξεις μας. Χαθήκανε από φόβο, από δειλία, από λιοπιστία, από εκβιασμούς. Έχουμε κλείνει ποτέ, αδερφοί, γόνοι ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, ενώπιον της Εκκλησίας, ενώπιον των εικόνων του σπιτιού μας, των Αγίων εικόνων, και να παρακαλέσουμε τον Θεό, τους Αγίους, την Υπεραγία Θεοτόκο, να φωτίσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αυτοί στους οποίους πηγαίνουμε και αφήνουμε τις αμαρτίες μας στο πετραχύλι τους. Είναι αυτοί που σηκώνουν το βάρος της αμαρτίας από τους ώμους μας για να φύγουμε έτοιμοι την ημέρα της κρίσεώς μας. Αυτό να τους καταγγέλουμε, μήπως είναι καλύτερο κάποια στιγμή να κλείνουμε γόνοι και να προσευχηθούμε για αυτούς. Μήπως η αγάπη είναι αυτή που λιώνει τα σίδερα και τους εγωισμούς. Μήπως αυτή η ελάχιστη θυσία αποδεικτεί το κλειδί της σωτηρίας. Γιατί αν δεν προσεύχομαι να σωθεί ο πλησίον μου, ο οποίος μου σηκώνει όλο αυτό το τεράστιο φορτίο της αμαρτίας με το πετραχύλι του, για ποιον να προσευχηθώ να σωθεί? Ας κάνουμε την ελάχιστη θυσία, ας σηκωθούμε τα μεσάνυχτα κόβοντας τον ύπνο μας στη μέση και να κάνουμε προσευχή στον Θεό να ξυπνήσει το Ορθόδοξο Ιερατείο, να το φέρει στις τάξεις του αγώνα, να σώσει το λαό, να σώσει την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να το κάνουν ανθρώπινες δυνάμεις αυτό. Γιατί δεν πολεμούμε με εχθρό, με σάρκα και οστά και αίμα. Και αφού εκείνοι πολεμούν με σύμμαχο τον Σατάν, εμείς δεν πρέπει να βρούμε έναν αντίστοιχο σύμμαχο? Πώς θα τον πολεμήσουμε τον Σατάν? Με τους συνδικαλισμούς, με τα δικαστήρια και με τους νόμους? Τίποτα. Και με τις αυτοδημοκρατίες? Θα τον πολεμήσουμε έχοντας συμμαχία με τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Θα προσευχηθούμε μέσα στη νύχτα και θα πούμε: Θεέ μου, πρώτοι μαρτήσαμε, αλλά έχει έρθει η ώρα να σου ζητήσουμε συγγνώμη
και να σου ζητήσουμε να επέμβεις άμεσα να σωθεί ο λαός, η πατρίδα και τα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε το δίχως άλλο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι ματαιοπονία. Οι συνδικαλισμοί, δικοί τους. Τα δικαστήρια, δικά τους. Οι νόμοι, δικοί τους. Η αστυνομία, δικοί τους. Ο στρατός, δικός τους. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, δικοί τους. Τόσα χρόνια συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο τα φοβερά και τα τεράστια και δεν έχει σηκωθεί ένα σώμα εισαγγελέων, ένα σώμα δικαστών, ένας δικηγορικός σύλλογος ετόσου στην Ελλάδα να προασπίσει τα συμφέροντα αυτού του λαού, αυτής της δημοκρατίας. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η σιωπή? Και περιμένουν από τον τελευταίο τροχό της άμαξας, εσάς, εμένα και τον καθένα, να πάμε να σπουδιχάνονται τα πάντα. Δεν καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε, αδερφοί μου, ότι για τόση σιωπή ένα πράγμα βγάζει αυτονόητο συμπέρασμα? Ότι όλες αυτές οι καρέκλες είναι πιασμένες από τη μασονία. Έχουν καταθέσει οι χριστιανοί ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΆΜΚΑ εδώ και 2,5 χρόνια. Η δικαστική δικονομία λέει ότι τα ασφαλιστικά μέτρα δικάζονται το πολύ σε 3 μήνες. Και 2,5 χρόνια τώρα δεν έχουν δικάσει μία προσφυγή, μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Αυτή είναι η πολιτεία σήμερα. Παράνομη πέρα για πέρα. Και δεν έχετε καμία υποχρέωση να υπακούτε κανένα νόμο της. Το λέει το Σύνταγμα. Σε πολιτείες που καταπατούν το Σύνταγμα, πρώτος ο λαός είναι υποχρεωμένος, όχι δικαιούται μόνο, αλλά και υποχρεούται στην αντίσταση με κάθε τρόπο και μέσο, ακόμα και με τα όπλα. Ναι, να είμαστε ενωμένοι όμως, αδερφέ. Και πώς δηλαδή? Να μιλήσω δύο λεπτά θέλω. Μιλήστε, μιλήστε, στείλτε fax, στείλτε email σε αυτούς τους τράγους όλους, τους μασόνους, τους υπήκοους του Διεθνούς Συνιωνισμού, ότι δεν θα υπακούσουμε πλέον. Θα κάνουμε γενικευμένη πολιτική ανυπακοή. Στα πάντα! Σταματήστε να πληρώνετε φόρους. Οργανωθείτε σε συλλόγους που υπάρχουν ήδη και ζητούν την πάυση πληρωμών σε αυτό το πουλημένο δίθεν ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν οργανώσεις, το Αντίσταση τώρα εδώ στη Συγκρουπέντε. Υπάρχουν και άλλες, να μην σας κάνω τώρα το σπόνσορα των συλλόγων. Ψάξτε μόλις σας, θα το βρείτε. Λοιπόν, για να καταλήξουμε, πάνε για την κάρτα του πολίτη. Με αυτή την κάρτα του πολίτη θα αρχίσει άλλο επεισόδιο. Θα κλέβονται, θα κλέβουν ηλεκτρονικά, θα έχουν ηλεκτρονικές υποκλοπές. Στο τέλος θα πούνε, ούτε αυτό είναι ασφαλές. Ελάτε να σας περάσουν το τσιπάκι στο κεφάλι, στο σβέρκο, στο χέρι, όπου επιθυμούνε. Και θα είναι το τέλος το οριστικό. Στείλτε πίσω κάρτες τραπεζών, πιστωτικές. Στείλτε πίσω τους ΆΜΚΑ, τους αφημί που έχετε, γιατί όλα αυτά δουλέψαν σε αυτό το σχέδιο. Πώς θα έχουν μια μονοσήματη αριθμοποιητική ταυτοποίηση για τον καθένα μας, για να μπορεί η Σέγγεν να δουλέψει πιο εύκολα την επιβουλή του χαράγματος. Τραπεζικές κάρτες. Λοιπόν, και τις τραπεζικές κάρτες και όλες, στείλτε τες με ολομολογία. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες. Δεν δεχόμαστε να κάνουμε χρήση του 666. Υπάρχουν δύο νόμοι που είναι σε ισχύ. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Υπάρχει ένας φακός. Ένας φακός. Υπάρχουν δύο νόμοι που είναι σε ισχύ μέχρι αυτή την ώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Όταν σας λένε στις τράπεζες ότι δεν γίνεται χωρίς κάρτα, δεν γίνεται χωρίς κάρτα πολίτη μεθαύριο, και τα παραμύθια τους στο ελληνικό δημόσιο δεν σας συναλλάσσουν με την παραδοσιακή ταυτότητά σας, να τους λέτε ότι ο νόμος 37-31 του 2008 και 20-30-94 του 2012 προβλέπει την ταυτοποίησή μας με οποιοδήποτε έγγραφο έχουμε στη διάθεσή μας. Ακόμα και αν αυτό είναι μια υπεύθυνη δήλωση που τη βεβαιούν δύο μάρτυρες ότι είμαστε αυτοί που επικαλούμαστε ενώπιον της τραπεζικής ή δημόσιας ή άλλης αρχής.
Είναι υποχρεωμένοι να σας συναλλάσσουν ακόμα και με λιγμένα έγγραφα, λιγμένα διαβατήρια, βιβλιάρια, ασθενείας, ασφαλίσεως, τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να φέρετε κάρτες τραπεζών ή τις καινούργιες ταυτότητες ή μεθαύριο τις κάρτες του πολίτη. Επικαλεστείτε το Σύνταγμα και στην περίπτωση που σας το αρνούνται, κάντε πολιτική ανυπακοή σε οποιοδήποτε μέτρο σας στέλνουν. Ξαναλέω, ψάξτε στο διαδίκτυο, θα βρείτε συλλόγους που κάνουν άμυνα για τους πολίτες, για την πάυση πυρωμών και για τις συνέπειες που ακολουθούν. Οργανωθείτε κοντά παράλληλα και έξω από την πόλη σε κοινόβια. Αρχίστε να έχετε διατροφική ανεξαρτησία, να μην εξαρτάστε από τα σούπερ μάρκετ τους. Καλλιεργήστε, πάρτε ζώα, οργανωθείτε, αγνοήστε τους και μην τους ξαναπληρώσετε. Γιατί ο βρικόλακας για να πεθάνει του κόβει το αίμα. Αυτοί για να πεθάνουν πρέπει να τους κόψει το χρήμα, γιατί αυτός είναι ο Θεός τους. Σε τίποτα άλλο δεν πιστεύουν. Κόφτε τους λοιπόν τα κότσια για να πέσουν κάτω νεκροί. Και βάλτε μπροστά στρατηγό της επίθεσης τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου. Χριστός Ανέστη, καλό αγώνα! Ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον αδελφό Γεώργιο για τα φωτισμένα λόγια του και για το αγωνιστικό του φρόνημα. Εμείς κρατάμε το ότι ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Θα καλέσουμε στο βήμα τον αδελφό και αγωνιστή Βασίλη Σπύρου, κοινωνιολόγο και ιστορικό, συμμαχητή στο Σύλλογο Άγιο Μάξιμο Ομολογητή. Λοιπόν, το ότι τους ανεχόμαστε δεν σημαίνει ότι τους φοβόμαστε. Και το ότι τους φοβόμαστε δεν σημαίνει ότι τους ανεχόμαστε. Ο χριστιανός που φοβάται δεν είναι χριστιανός. Πρέπει να κάνει εγχείρηση και να βγάλει το φόβο έξω. Μόνο εμείς οι παλαιοεμερολογίτες έχουμε την ανδρεία. Οι άλλοι έχουν το θάρρος. Αυτός που είναι γενναίος είναι και θαραλέος. Αυτός που είναι θαραλέος δεν είναι πάντοτε γενναίος. Λοιπόν, εμείς μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τσουνάμι της γενοκτονίας, της λιμοκτονίας, του αφανισμού και του ολοκαυτώματος. Το τι σημαίνει τώρα γενοκτονία και ολοκαύτωμα, θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε κάποια στιγμή τον Αμερικανό καθηγητή της κοινωνιολογίας, τον Νέιπ Κιν, ο οποίος το 1946, κατά τη διάρκεια της Νιρεμβέργης, ανέπτυξε ακριβώς τι σημαίνει γενοκτονία και ολοκαύτωμα. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μία επίθεση από μία βουλή, η οποία δεν νομοθετεί. Είναι επικυρωτές και είναι και διεκπεραιωτές των νόμων. Τα όπλα τους είναι οι νόμοι και τα τραπεζικά συστήματα. Οι νόμοι είναι παράνομοι. Έχει παραβιαστεί τελείως το Σύνταγμα από το άρθρο 1 μέχρι το άρθρο 126. Το 120. Το άρθρο 1, για παράδειγμα, λέει ότι ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία και είναι και η λαϊκή κυριαρχία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί να δημιουργηθεί ποτέ από τη Βουλή των Μασόνων, οι οποίοι εμπορεύονται τις ανάγκες των πολιτών. Το 1821 νίκησε ο Χριστιανός τον Οθωμανό και όχι ο Έλληνας τον Τούρκο. Βεβαίως μετά ήταν εθνοαπελευθερωτικός ο πόλεμος. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι τότε με την φιλική εταιρεία του Τσακάλοφ, Καποδίστρια και Σκουφά, φέρανε τον εβραϊσμό στην Ελλάδα. Φύγαμε από την Οθωμανικό ζυγό και πέσαμε στον εβραϊκό ζυγό, φέρνοντας τον Όθωνα μετά και ψηφίζοντας τον κοινοβουλευτισμό του 1825 στο Λονδίνο. Μιλάνε αυτή τη στιγμή για κοινοβουλευτισμό και για δημοκρατία. Ή κοινοβουλευτισμό έχουμε, ο οποίος θεσπίστηκε και ψηφίστηκε το 1825 στο Λονδίνο από τον Όλιβερ Κρόμουελ, έναν Εβραίο, έναν Μασόνο, έναν ομοφυλόφιλο, ή έχουμε τη δημοκρατία του Κλισθένους και του Σόλωνα, ο οποίος λέει ότι η δημοκρατία είναι το κράτος δήμου, κράτος πλειοψηφίας, κράτος δημοψηφισμάτων και κράτος κλήρωσης. Τέτοια δημοκρατία δεν είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Το ότι τους ανεχόμαστε δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να μας κοροϊδεύουν. Όταν σε κοροϊδεύει ο άλλος μία φορά, φταίει αυτός. Όταν σε κοροϊδεύει συνέχεια όμως, φταίμε εμείς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν σαν εφαλτήρια του θρησκευτικού πολέμου που πάνε να οδηγήσουν τον ελληνικό και όλους τους λαούς. Δηλαδή σε ένα λαό, σε ένα θεό, σε ένα κράτο και σε ένα πολιτισμό, τα εφαλτήρια αυτά που λέγεται οικονομία και πολιτική. Με την οικονομία έχουν σκυλεύσει και όλες τις ανάγκες των πολιτών. Δεν είναι οικονομία, είναι χαρτονομία. Χαρτί κόβεις, χαρτί τυπώνεις, χαρτί μοιράζεις. Όλοι αυτοί οι οικονομικοί όροι που έχουν βγει από τα EFSF, τα SPRED, τα Euribor, τα CDS, τα PSI, τα subprimes, τα ομόλογα, τις μετοχές και τα χρήματα είναι όλα μονάδες μέτρησης και μονάδες σύγκρισης, οι οποίες είναι παντελώς ψεύτικες. Μπερδεύουν πρώτα τον εαυτό τους και μετά εμάς τους ίδιους. Λοιπόν,
Λένε ότι δεν έχουμε χρήματα. Η Ελλάδα είναι το πλουσιότερο κράτος στον κόσμο. Παράγει 25.000 προϊόντα. Άμα θέλετε, μπορώ να στα πω αυτή τη στιγμή ένα-ένα να τα γράψετε. Μόνο τη βαρυτήμη της Μήλου να πουλήσουμε, η οποία μπαίνει στα καύσιμα των διαστημοποιών, η οποία στοιχίζει το κάθε γραμμάριο 50.000 ευρώ, θα γίνουμε πλούσιοι. Μόνο εάν ανοίξουμε το δημόσιο σήμα, που είναι η δημόσια τάφη όλων των επιφανεστέρων Ελλήνων, της αρχαίας Ελλάδος βεβαίως, βρίσκονται στην Ιερά Οδό, είναι 1500 μέτρα, θα λύσουμε πάλι όλα μας τα οικονομικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες εφοπλιστές προστάνε 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν 48 αφορά απαλλαγές και δεν δέχονται να πληρώσουν τον οβολό τους στο εβραϊκό κράτος, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν κάνει το ιδιωτικό χρέος, το έχουν κάνει δημόσιο. Μιλάνε για χρέος, μιλάνε ότι η οικονομία είναι επονίδιστη, λέει, και επαχθές. Δεν είναι επονίδιστη, είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει καν χρέος. Μην τους πιστεύετε ότι υπάρχει χρέος. Έχουν εφεύρει αυτή την κομπίνα με το χρέος και αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινότητα αποτελείται από 378 κράτη. Και τα 378 αυτά κράτη χρωστάνε. Σε ποιους χρωστάνε? Στους εξωγήινους, στους νεφελίμ, στους ελ, στους άτλαντες, στους υποχθόνιους? Σε κανέναν. Χρωστάνε στο Παγκόσμιο Σιωνιστικό Συμβούλιο της Γκαχάλα των ιωσφοριστών, οι οποίοι εμπορεύονται, παραλαμβάνω, και τη θρησκεία μας και την πίστη μας και πάνω απ' όλα την εθνικότητά μας. Λοιπόν, δεν πρέπει να τους φοβόμαστε, έχουν παραβιάσει τελείως το Σύνταγμα. Αν διαβάσετε το άρθρο 106 του Συντάγματος, θα κλαίτε. Λέει ότι το κράτος πρέπει να κάνει ό,τι δει για να εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών. Εάν διαβάσετε το άρθρο 4 του Συντάγματος, θα δείτε ότι λέει ότι ο Έλληνας πρέπει να προσφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Εάν διαβάσετε ειδικά, και αυτό για τους δικαστές που λένε ότι εκπροσωπούν τη δικαιοσύνη, δεν εκπροσωπούν τη δικαιοσύνη οι δικαστές. Οι δικαστές δυστυχώς έχουν καταντήσει δειλοί και άνανδροι. Όταν κάποιος είναι δειλός και άνανδρος, είναι χειρότερος και από τον προδότη και από τον δοσύλλογο. Εγκαλούμε τους Έλληνες δικαστές να υπακούσουν το άρθρο 87 και 93 του Συντάγματος, που λέει τι? Εάν οι νόμοι είναι αντισυνταγματικοί, δεν πρέπει να τους υπακούν. Οι ίδιοι οι δικαστές δεν πρέπει να υπακούν στους ελληνικούς νόμους, γιατί είναι εβραϊκοί. Όλοι αυτοί εκεί μέσα είναι Εβραίοι μασόνοι, ομοφιλόφιλοι οπισθογενείς και το μόνο που κάνουν είναι να επικυρωτές και διεκπαιρωτές. Πρέπει να κλείσει η Βουλή, διότι δεν έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν. Έχουν παραβιάσει το άρθρο 51 που λένε ότι πρέπει να είναι 200, όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης το 1897 τους 240 βουλευτές τους έκανε 150. Και αυτοί έχουν ακόμα 300 βουλευτές. Είναι συντεταγμένοι προδότες και εξαγριωμένοι δοσύλλογοι. Δεν πρέπει να υπακούμε στους νόμους. Νόμος σημαίνει απάτη και έγκλημα. Το έχει πει ο Τόμας Τζέφερσον, δεν το λέω εγώ, το 1826. Είχε πει: καλύτερα να αντιμετωπίσεις συντεταγμένους στρατούς, θα έχεις λιγότερα θύματα, από το να αντιμετωπίσεις ανθρώπινους νόμους και τραπεζικά συστήματα. Το τραπεζικό σύστημα με τη μέθοδο της κλεπταποδοχής και της τοκογλυφίας που κάνουν, έχουν εξαθλιώσει όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, ο χριστιανός που φοβάται δεν είναι χριστιανός, ο ήσυχος πολίτης είναι άχρηστος πολίτης. Καμία πειθαρχία στους ανθρώπινους νόμους. Είναι παντελώς αγράμματοι οι μημαθείς και οι μηθανείς. Τους έχουμε καλέσει χιλιάδες φορές να βγουν σε δημόσιο διάλογο μαζί μας. Δεν βγαίνουν, διότι είναι δειλοί άνανδροι και διψάχτηδες, προσκυνημένοι, συμφωνημένοι και γονατισμένοι στο ένα γόνατο. Και βεβαίως είναι Εβραίοι, Μασόνοι και όπως το και εμείς. Είναι παντελώς αγράμματοι. Βγάζουν τα εβραϊκά τους μούτρα στην εβραϊκή τηλεόραση, σε αυτό το μασονικό κουπτοπροδοχείο, ουροδοχείο που λέγεται τηλεόραση. Και αντί να μας δείξουν τις γνώσεις τους, μας δείχνουν τις ευρωμασονοφατσές τους. Πολύ σύντομα θα έρθουν και στο πεδίο της γνώσης για να τους αποδείξουμε ότι είναι αγράμματοι, και στο πεδίο της μάχης για να τους αποδείξουμε ότι είναι δειλοί, άνανδροι και διψάσπιδες. Κανένας ήσυχος, κανένας φοβισμένος. Μην τους φοβάστε, θα τους ισοπεδώσουμε. Καλή δύναμη, καλή ατάμωση. Ευχαριστούμε τον αδερφό τον Βασίλη για τα λόγια του τα αγωνιστικά. Και τώρα καλώ στο βήμα να έρθει ο Γιάννης Ολαζάκης, ο αγωνιστής από ετών που δίνει και την ψυχή του για την πατρίδα και για τον αγώνα και για την πίστη, πρόεδρος του Συλλόγου Άγιος Βασίλειος. Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, συγγνώμη. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και συνέλληνες, καλησπέρα σας. Εύχομαι ο παλμός της πορείας να έχει περάσει τις ψυχές σας και χάρη του Αγίου Πνεύματος να σας κάνει να φύγετε ανανεωμένοι, δυναμωμένοι, έτοιμοι να αγωνιστείτε ακόμα και να χύσετε το αίμα σας για την ομολογία του Ιησού Χριστού. Δεν πρέπει, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, να μένουμε σε λόγια. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν πάρει τον ΆΜΚΑ και αυτή τη στιγμή μαρτυρούν. Κάποιος εν Χριστώ αδελφός, ονόματι Παναγιώτης, ευρέθη νεκρός σε ένα απόμερο σπίτι στο Νεωροπό, επειδή το διωγμένος, απομονωμένος, ασθενής, επειδή δεν είχε πάρει τον ΆΜΚΑ.
αρνήθηκε όλα τα υλικά και τελικά εκοιμήθη. Εκοιμήθη και τον ευρήκαν την ημέρα της Παναγίας με το Πάτριο Ορτολόγιο. Ένας αγιορείτης γέροντας μου είπε, όσοι πεθάνουν που δεν έχουν πάρει τον Άμκα, πάνε μάρτυρες. Προσέξτε αγαπητοί μου αδελφοί, τους καθησυχαστές. Ποιοι είναι οι καθησυχαστές? Αυτοί που σας λένε δεν πειράζει ο Άμκα, δεν πειράζει το αφημί, δεν πειράζουν τα διαβατήρια και θα ελέγχετε τους ιερείς σας πλέον από εδώ και πέρα, εάν εκτός από το κήρυγμα πρακτικά σας οδηγούν στο Σταυρό. Ο Σταυρός είναι άρνηση όλων αυτών των καταστάσεων, όλων αυτών των Ιουδαϊκών νόμων που έχει βγάλει ο Ρότσιν, ο τραπεζίτης του Δουνουτού, γιατί αυτός κρύβεται από πίσω και πρέπει να το καταλάβετε. Και λυπάμαι πολύ για τους ιερείς που ανήκουν στο νέο ημερολόγιο και είναι μισθοτυπημένες όπως λέει το Ευαγγέλιο και ξέρετε από πού πληρώνονται, από την Εθνική Τράπεζα. Ποιος έχει την Εθνική Τράπεζα κατά το 96%? Ο Ρότσιλ, υπάλληλοι του Ρότσιλ τους κατάντησε. Ντροπή! Ντροπή για την Ελλάδα που έβγαλε αγίους και μάρτυρες, εθνομάρτυρες, να βάλει την Εκκλησία εκτός από το σχίσμα του νέου παπικού που έγινε, να τη βάλει μέσα και να πληρώνονται από το Ρότσιλ. Και η μεγαλύτερη ντροπή είναι όταν συνέπλευσε στη συνθήκη προδοσίας ο Ιερώνυμος με τον Κουρουπλή και ομολόγησε ότι η Εκκλησία συμφωνεί να πάρουν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του τέστην αύριο και να σφραγιστούν. Προσέξατε, οι προφήτες μας το είπαν. Υπάρχουν μάρτυρες κι άλλοι που δεν πήραν τον Άμπλο. Υπάρχει ο Στυλιανός από την Κρήτη, ο Δανδουλάκης, ο οποίος υποφέρει γιατί δεν πήρε τον Άμκα. Αλλά οι προσευχές των αδελφών τον στηρίζουν και συνεχίζει τον αγώνα του μέχρι θανάτου. Όταν πάμε στα Υπουργεία πρέπει να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε αφενός μεν την εξαίρεση και αφετέρου την κατάργηση των συστημάτων. Φυσικά αυτό δεν θα γίνει. Γιατί είναι θέλημα Θεού αυτό που γίνεται. Η μεγάλη αποστασία μας έβγαλε τον καρπό της. Πρώτη στις εκτρώσεις παγκοσμίως η Ελλάδα μας, με πάνω από 500.000 το χρόνο. Πρώτη στα διαζύγια, πρώτη στη διασκέδαση, στα ναρκωτικά, στη νεανική ομοφιλοφιλία. Τι να δει ο Κύριος από πάνω, όταν στο Ισραήλ απαγορεύονται οι εκτρώσεις, όταν οι μουσουλμάνοι κάνουν από 7 παιδιά και πάνω, όταν οι Έλληνες φοβόνται να κάνουν πολλά παιδιά γιατί λένε πώς θα τα θρέψω, πετάξαμε την πίστη. Τι κάνανε οι παππούδες και οι παππούδες μας? 10 παιδιά, 9 παιδιά, 12 παιδιά, 15 παιδιά. Και με χαρά τα δίνανε στο Ράσο, τα στέλνανε να γίνουν μοναχοί. Κοιτάξτε πώς μας κατήντησαν. Πώς μας κατήντησαν με την τηλεόραση, την προπαγάνδα και τα πολιτικά Ιουδαϊκά κόμματα που πληρώνονται όλοι από το Ρότσιλ και δεν τολμούν να σηκώσουν κεφάλι και να τα βάλουν μαζί του. Αυτή είναι η δειλή που πάτε και τους ψηφίζετε και να ξέρετε ότι θα δώσετε μεγάλο λόγο. Εσείς που γνωρίζετε πλέον και λέτε ότι είστε και πολλοί από εσάς χριστιανοί και πάτε και βάζετε το χέρι σας στην κάλπη για να βγει ο κάθε Τσίπρας, ο κάθε Σαμαράς, ο κάθε Παπαντρέου, οι μασόνοι για να σας διαλύσουνε εσάς και τα παιδιά σας. Σηκώστε ανδρείο ανάστημα, ομολογήστε τον Ιησού Χριστό. Μην δέχεστε να πέσετε σε αυτές τις παγίδες. Γυρίστε την ελπίδα σας προς τον Χριστό. Η ψυχή σας, το κάτωρο της, να στραφεί στον Κύριο Ιησού Χριστό. Στην Υπεραγία Θεοτόκο στους Αγίους μας. Κλαίνε οι Άγιοι και η Παναγία με αυτά που περιμένουν τον πλανήτη, τον αμετανόητο πλανήτη. Γιατί αν δεν πέσουμε στα γόνατα, όπως λένε πολλοί αγιορείτες ασκητές, δεν θα λυτρωθεί η πατρίδα μας. Και θα πάμε προς τον Αντίχριστο. Και αν πάρουμε όλα αυτά τα συστήματα, πρέπει να είσαστε σίγουροι ότι φεύγει η χάρη του Χριστού. Αυτό δυστυχώς δεν σας το λέει η Εκκλησία. Λυπούμεθα, πρέπει να πάρει ο καθένας μόνος του τα μέτρα. Γιατί λέει, λένε οι παλαιοί Άγιοι, ποιοι θα σωθούνε? Αυτοί λέει που θα κρατήσουν την πίστη και την ηθική και όσοι θα διαβάζουν τα βιβλία της Ορθοδοξίας ως το τέλος ακριβώς, ο υπομείνας τέλος ούτως σωθήσετε και θα προσπαθούν να τα κάνουν στην πράξη.
Όμως, αυτό που μας ενώνει με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό είναι, εκτός από τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις αρετές, είναι η νοερά προσευχή που, όπως λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, είναι η ανωτέρα αρετή και μας προτρέπει να την καλλιεργούμε συνεχώς. Όποιος αγαπάει το Θεό του, θέλει να επικοινωνεί συνεχώς μαζί του. Αυτό είναι η νοερά προσευχή. Όσον αφορά για τον ΑΜΚΑ, τον Αφημί και τα διαβατήρια, αν θέλετε να κάνετε ομολογία, όπως έχουν κάνει χιλιάδες χριστιανοί, θα τα επιστρέψετε με μια ομολογιακή επιστολή για να καταλάβουν όλοι αυτοί τα όργανα του Ρότσελ και της Μασονίας ότι είστε χριστιανοί ορθόδοξοι και θα πέσετε σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο ο Κύριός μας, ότι όστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσει ενώπιον του Πατρός μου τη Δευτέρα Παρουσία. Και όστις με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Πρέπει να κάνουμε προσευχή για τους άλλους Έλληνες που έχουν πλανηθεί. Δυστυχώς, πρέπει να πετάξουμε τις τηλεοράσεις, εμείς δεν το κάνουμε. Να τις αντικαταστήσουμε με το κομποσκήνι. Εύχομαι σε όλους να πάρετε δύναμη από αυτή την ομολογιακή συγκέντρωση, να βοηθήσετε και άλλους Έλληνες να βγουν μπροστά και να ομολογήσετε όλοι τον Κύριο και να πάτε για μαρτύριο. Γιατί όλα αυτά που γίνονται, αυτά τα μικρά μαρτύρια, δεν παίρνω τον ΑΜΚΑ, χάνω τη δουλειά μου, χάνω τη σύνταξή μου, δεν έχω νοσηλεία, δεν έχω φάρμακα, δεν ξέρω πώς θα ζήσω, όλα αυτά είναι μια πρόγευση μαρτυρίου. Γιατί η αγάπη του Κυρίου εκφράζεται έτσι, με το Σταυρό. Γιατί ο Κύριος σας ετοιμάζει για μεγαλύτερους αγώνες. Είστε το περιούσιον έθνος. Πρέπει να το καταλάβετε. Όταν πήγανε τρεις Έλληνες, εκ των οποίων Κρίς στον Ιησού Χριστό είπε, «Ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Λοιπόν, πρέπει να ετοιμαστείτε και ο πίστους Έλληνες να παίρνουν τις κάρτες. Και όσοι τις έχετε πάρει, σκίστε τις μπροστά τους. Όχι στο Ρότσιλ, όχι στους τραπεζίτες των Ιουδαίων. Έξω οι αντίχριστοι νόμοι, έξω όλοι οι πολιτικοί. Σηκώστε ανδρεία το κεφάλι. Σηκώστε ανδρεία το κεφάλι με το σταυρό στο χέρι. Ομολογήστε τον Ιησού Χριστό και μη φοβάστε τίποτα. Όταν Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Χριστός Ανέστη σε όλους σας και στην πατρίδα μας. Ένα μεγάλο μπράβο και από μας στον αδερφό αγωνιστή Ιωάννη. Κρατήστε τους λόγους τους και προσθέστε κι εσείς και μιλάτε στο συνέλληνα, στο συνάνθρωπο, στο γείτονα, στο φίλο και στη δουλειά. Έτσι θα πλατιάσει το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Τώρα καλούμε στο μικρόφωνο, στο βήμα, τον στρατηγό των τεθωρακισμένων και δημοσιογράφο έγκριτο, τον Αϊφαντή, για να δώσει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόσκληση και το συγχαίρω για την καλή οργάνωση. Αγαπητοί συνέλληνες και εν Χριστώ αδελφοί, δεν θα πολυλογήσω γιατί έχουν σχεδόν λεχθεί τα βασικά σημεία. Θα αναφέρω ένα-δύο πράγματα που παρελήφθησαν, ίσως από άγνοια, ίσως από βιασύνη. Πρώτον, εκείνοι που διοικούν την ανθρωπότητα, αυτά τα οποία παρουσιάζουν ως απαραίτητα για τη ζωή μας, τα μελετούν έτσι ώστε να μας συμφέρουν σε ορισμένα σημεία και να μας παρακινούν να τα πάρουμε. Κρύβουν όμως την πραγματική αλήθεια, τον πραγματικό σκοπό. Η Χάρτα του Πολίτη, κύριοι, σας πληροφορώ σαν ερευνητής, ιστορικός ερευνητής, δεν έγινε για αυτά τα οποία σας είπαν μέχρι τώρα άπαντες οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. Γιατί? Διότι ο σκοπός της είναι άλλος. Το κατεστημένο μελετάει χρόνια τώρα πώς θα λιγοστέψει τους κατοίκους της γης και από 7 δις να τους κάνει 500 απλά εκατομμύρια και μάλιστα πνευματικά καθυστερημένους να δουλεύουν για αυτούς σαν υποζύγια. Σκέφτηκε και εφήρμοσε την ατεκνία, την στέρηση του γενά, της γονιμοποίησεως. Με
εμβόλια που κάνετε στα παιδιά σας δίθεν για τις παιδικές αρρώστιες. Έχουν μέσα το διάολο. Έχουν τη στηρότητα και τη μαλάκινση εγκεφάλου. Οι ψεκασμοί που γίνονται, τα τρόφιμα τα μεταλλαγμένα, με όλα αυτά και με τον κώδικα αλιμεντάριο στον οποίο μελέτησαν, προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Επειδή αυτά τους δυσκόλεψαν αρκετά και δεν είναι αμέσου αποδόσεως, σκέφτηκαν την κάρτα του πολίτη, την οποία αθώα είναι αυτά που ακούσατε μέχρι τώρα από τους προλογίσαντες. Το βασικό είναι ότι η κάρτα του πολίτη είναι που θα ρυθμίζουν μέσω ηλεκτρονικής επεμβάσεως και θα ξυπνάν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που θα περιέχει την υγεία σας, την υγεία του ανθρώπου και την ζωή του. Και μέσω της κάρτας θα δολοφονούν όσους χρειάζονται για να φέρουν τον πληθυσμό εκεί που θέλουν. Είναι το τελευταίο μέτρο που παίρνουν κατά της ζωής της ανθρωπότητος. Αυτό το φοβερό θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, πέραν από όλα τα άλλα. Ήτι θα ρυθμίζουν την υγεία σου, θα σου κάνουν ακτινοβολίες και χαμηλές συχνότητες και θα παθαίνεις νευρικούς κλονισμούς και διάφορες άλλες ασθένειες, και αφού σε ταλαιπωρήσουν ορισμένες ημέρες θα σου πατάνε το κεντρικό κουμπί το οποίο θα λέει θάνατος. Και θα πας φυσιολογικά. Ο καημένος δεν άντυξε, ταλαιπωρήθηκε 20-30 μέρες στα νοσοκομεία, δεν άντυξε. Αυτή είναι η κρυφή αλήθεια και ο κρυφός σκοπός που πάντα κρύβουν οι κατακτητές της ανθρωπότητος από τον άνθρωπο και τον παραπλανού με άλλες εξαγγελίες και με ορισμένες διευκολύνσεις που το κάνουν με το μέτρο που λαμβάνουν. Και ένα δεύτερον, τελείωσα εγώ, και ένα δεύτερον είναι ότι μην κατηγορούμε ορισμένους από τους αρχιεπισκόπους μας οι οποίοι παρακτρέπονται στον τρόπο ζωής και τα λοιπά. Δεν φταίνε αυτοί. Φταίμε εμείς που δεν επιβάλαμε σε αυτούς ότι καθένας για να ανέβει στον ανώτατο βαθμό θα πρέπει να υπογράφει ένα χαρτί ότι δεν είναι μέλος ουδεμιας μυστικής οργανώσεως. Και όταν καταφέρνει το κατεστημένο, το γενικό, να προωθεί τους ανθρώπους που είναι στις μυστικές οργανώσεις και να τους δίνει τις ανώτερες δουλειές, φτάνουμε εκεί που φτάσαμε. Και ένα τελευταίο, μην ξεχνάτε ότι το κατεστημένο έχει πώς το λένε, καπελώσει και το μεθανισμό. Οι τσιγαντιστές δεν είναι θρησκευόμενοι μωαμεθανοί. Είναι Γερμανοί, Γάλλοι, μισθοφόροι. Και είναι οργανωμένοι από το κατεστημένο για να μπορέσουν να αδειάσουν τους λαούς που κατοικούν γύρω από το Ισραήλ και τους διώχνουν και μας τους φέρουν εδώ και εκεί για να απλωθεί το Ισραήλ και να κάνουν το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο ιστορικά εμελέτησε ο Ιωσήφ Λαυζή το 1570. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον στρατηγό για το αγωνιστικό του πνεύμα και φρόνημα. Είναι χρόνια σε πάλτσης και είναι το πνεύμα του αστήριωτο και γνωρίζει πολλά. Θα καλέσω τον αδελφό και συναγωνιστή τον Σπυρίδωνα τον Νάκο να καταθέσει και αυτός την προσωπική του εμπειρία και και το φρόνημά του για το σήμερα και για το αύριο. Όπως είσαι κοντά στο με ευλογημένη εν Χριστώ αδελφοί. Πιο κοντά και πιο δυνατά. Μικρόφωνο πιο κοντά. Όχι, όχι, είναι εντάξει. Κοντά. Ευλογημένη εν Χριστώ αδελφοί, ειρήνη ημίν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ας παρακαλέσουμε μαζί όλοι τον Τρισάγιο Θεό να μας φωτίσει και να μας καθοδηγήσει
προσπάσαν την αλήθεια εις τα έσχατα αυτά χρόνια της εποχής του θηρίου 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως εις τα οποία ευρισκόμεθα. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους προομιλήσαντας οι οποίοι ενήργησαν σαν ιατροί οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή διάγνωση μιας νόσου, μιας ασθενείας. Εγώ δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με την διάγνωση της νόσου, διότι όλοι τη γνωρίζουμε και όλοι εσείς τη γνωρίζετε, γι' αυτό είστε εδώ. Θα ασχοληθώ περισσότερο με την θεραπεία, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Όχι αυτά που συμβαίνουν μόνο, που βλέπουμε τα συμπτώματά τους, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Εάν δεν κάνουμε σωστή θεραπεία, δεν πάμε να κάνουμε καλή διάγνωση. Δεν κάνουμε τον άρρωστο καλά. Η θεραπεία τι λέει. Λέει το εξής. Πώς σώθηκε ο Λότ? Σώθηκε με τη φυγή του στην έρημο. Η γυναίκα του Λότ έφυγε, αλλά έγινε στήλη άλατος, διότι γύρισε το κεφάλι της πίσω. Πώς σώθηκε ο ίδιος ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, από τη σφαγή του Ηρώδου? Έφυγε δια της φυγής της υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας της Αϊπαρθένου, δια της ερήμου η οποία χωρίζει την γη, τη γη Φαραώ από την Παλαιστίνη. Έτσι λοιπόν πρέπει να σωθούμε και εμείς φεύγοντας στην έρημο, γιατί αυτή είναι η εντολή του Τρισαγίου Θεού. Ο Θεός σαν μεγάλος αετός θα φυλάξει τους πιστούς οι οποίοι θα φύγουν από το κράτος του Αντιχρίστου και σαν μεγάλος αετός θα τους προστατέψει από τα αρπακτικά πτηνά των σιωνομασόνων ταλμουδιστών. Αυτή είναι η πραγματική θεραπεία, διότι δεν μπορεί κανείς μέσα στη σύγχρονη Βαβέλ, μέσα στα σύγχρονα Σόδομα και Γόμορα να σωθεί. Ίσως είναι σκληρός αυτός ο λόγος, αλλά αυτός είναι ο λόγος του Τρισαγίου Θεού και όποιος τον ακολουθήσει αυτός θα σωθεί. Προσέξτε μία μεγάλη παγίδα στην οποία έχουν πέσει πάρα πολλοί άνθρωποι, ίσως και μερικοί από εσάς από εδώ, και οφείλω να το πω. Έχουν πέσει σε μία παγίδα στην οποία λέει ο Απόστολος κορυφαίος των Εθνών Παύλος ότι στα έσχατα χρόνια στα οποία βρισκόμεθα «Πας Ισραήλ σωθήσετε», δηλαδή όλοι οι Εβραίοι θα σωθούν. Αυτό δεν αποτελεί μέλλον. Αυτό ήδη έχει γίνει, παιδιά μου. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Έγινε το 1948. Οι θεοκτόνοι Εβραίοι δεν θα σωθούν εκ της γέννης του πυρός, αλλά θα σωθούν εκ της περιπλανής εώστων στα έθνη. Βλέπετε το 48, από το 48 μετά κάνανε δικό τους κράτος. Και λέει ο Θεός, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ότι εάν δείτε τη σιχιά να βγάζει φύλλα και τα δέντρα να βγάζουν θύλα και άνθη, τότε είναι εκεί το θέρος. Το θέρος συμβολίζει την δευτέρα παρουσία του Χριστού, διότι όπως ο Γεωργός στο θέρος θερίζει το χωράφι του, παίρνει το σιτάρι και το βάζει στις αποθήκες του και την καλαμιά τη βάζει μία φωτιά, έτσι και ο Θεός θα πάρει τους δικούς του, σαν το σιτάρι τους βάλει στη βασιλεία του Θεού, και τους αντίχριστους θα τους βάλει στην αιώνια φωτιά της αιωνίου κολάσεως. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οι θεοκτόνοι Εβραίοι περιμένουν την πραγματοποίηση του παλαιού πεπλανημένου ονείρου των περί παγκοσμίου κοσμικής κυριαρχίας των. Αυτήν την παγκόσμια κυριαρχία τους την υπόσχεται το θηρίο 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως. Γι' αυτό σταύρωσαν τον Χριστό να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Όμως εδώ οφείλω να πω, στην ίδια παγίδα έχουν πέσει και πολλοί Έλληνες οι οποίοι ονειρεύονται κάτι παράλληλο, την πραγματοποίηση του ονείρου της παγκοσμίου ελληνοποιήσεως. Προσέξτε, είναι παγίδα του εχθρού, και αυτή η παγίδα μπαίνει για να πάρουν οι άνθρωποι τον ΆΜΚΑ, να πάρουν την κάρτα του πολίτη με το σκεπτικό ότι αυτό δεν είναι τίποτα, αφού θα γίνει αναλαμπή της Ορθοδοξίας, γιατί να φοβηθούμε. Προσέξτε, είναι παγίδα του εχθρού.
το χάραγμα είναι στην ψυχή, διότι με το Άγιο Βάπτισμα τη σφραγίδα δωρεάς του Παναγίου Ζωπιού και του Ενεταρχικού Πνεύματος την παίρνουμε στην ψυχή. Συγχωρέστε με αδελφοί μου, μπορεί με αυτά που είπα να στενοχώρησα μερικούς, αλλά όμως ο λόγος του Θεού φαίνεται σκληρός στους δούλους της αμαρτίας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ο Κύριος Ιησούς Χριστός να φυλάξει το ποίμνιό Του, στο οποίο ανήκουμε πιστεύω όλοι μας, και ο οποίος λέει μη φοβού το μικρόν ποίμνιον, μη φοβάσαι το μικρόν ποίμνιον, διότι σε αυτό υπόκεισε ο επουράνιος πατήρ να δώσει την αιώνιον βασιλεία των ουρανών. Οφείλω από το βήμα αυτό, εν κατακλείδη, να ευχαριστήσω την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, διότι βοηθάει αυτό τον αγώνα και κάθε Παρασκευή υπάρχει ένα άρθρο της αμαρτωλότητός μου, ιδίως αυτή την Παρασκευή υπάρχει ένα συνταρακτικό άρθρο το οποίο θα κάνει σεισμό σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ να το διαβάσετε, διότι θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Συγχωρέστε με και ο Θεός να συγχωρέσει πάντα σε εμάς. Καλή μετάνοια, καλή σωτηρία και καλό παράδεισο. Ειρήνη. Ευχαριστούμε τον αδελφό για την κατάθεση ψυχής. Καλούμε στο βήμα τον πατέρα Ισίδωρο Αγιορείτη Μοναχό να μας πει και αυτός δύο λόγια πίστεως. Ευλογείτε σε όλους. Εύχομαι ο Πανάγαθος Υιός και η κυρία Θεοτόκος από το Άγιο Όρος, επειδή το επικαλέσει ο αδελφός, να μας δώσει τη δύναμη σε όλους, να είμαστε πάντα κοντά της, διότι τα οφείλουμε όλα στην Παναγία μας. Αν είμαστε Ορθόδοξοι, αν είμαστε Έλληνες, γιατί προπάντως και πολεμάνε τον ελληνισμό αυτή τη στιγμή όλο το συνοθήμα των Εβραίων, το οφείλουμε στην Παναγία μας. Και η Παναγία μας έχει δώσει παρακαταθήκες να διατηρήσουμε την Ορθοδοξία, να κρατήσουμε την νηστεία, να προσέχουμε τις εορτές. Διότι αν δεν φυλάξουμε τα ιερά και τα όσια, αυτό βρήκαν ο προσπέτασμα οι σκοτεινές δυνάμεις και μας διαλύσαν τελείως. Είμαστε τελειωμένοι αυτή τη στιγμή. Όμως φοβούνται τον Ελλάδα την Ορθόδοξη, δεν φοβούνται κανένα άλλο κράτος. Διότι η Ελλάδα πιστεύει στον αληθινό Θεό. Αυτοί που δεν πιστεύουν και που διαφύγανε, αυτοί παραδώσανε τα όπλα στον νεκρό. Διότι θέλανε την εύκολη ζωή. Θέλανε να κρατηθούν από το χρήμα, από την ψεύτικη, την φαρφάρα ζωή όπως βλέπετε τριγύρω μας. Λοιπόν, οι Ορθόδοξοι πραγματικοί θα υπομένουν πολλά μαρτύρια. Πρώτον είναι οι θλίψες, οι στενοχωρίες, οι πείνες και πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα αυτά. Όμως πω και θα το πετύχουμε αυτό πώς, με ποιο τρόπο. Με την προσευχή, με την υπακοή στον πνευματικό, τον Ορθόδοξο βεβαίως πνευματικό, ο οποίος διακατέχει καλά την πνευματική αυτή ιδιότητα. Διότι πάρα πολλοί θέλουν να δικαιολογήσουν και να έχουν πνευματικοπαίδια γύρω τους και λένε πολλά λόγια τα οποία δεν ισχύουν στην πράξη εν ονόματι του Θεού. Διότι ο Ορθόδοξος λαός σήμερα πρέπει να είναι φως, να έχει δύναμη μέσα του. Εάν δεν έχει το δύναμη αυτή του φωτός, του Αγίου Πνεύματος, δεν θα μπορεί να καρδιθεί, διότι θα είναι πολλά τα δύναμη που θα περάσουμε. Έρχονται οι υπερχομένες δυνάμεις του σκότου να μας εξαφανίσουν. Ζει Κύριος ο Θεός, η Παναγία μας είναι κοντά. Ζει. Στο όνομα της Αγίας και Ομορφής Τριάδος. Ο Χριστός Ανέστη, αυτό φοβόνται οι εχθροί. Άρα και εμείς θα αναρτήσουμε το Ανάστημα της Ορθοδοξίας. Αλλά επικαλούμαστε εν παντή τόπο και καιρό το όνομα του Κυρίου Μονιστού και της Κυριωτόκου Παρθένου Μαρίας. Διότι με αυτόν τον τρόπο ο δαίμονας καταφλέγεται, να ξέρετε. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα να κάνουμε. Την προσπάθειά μας να δώσουμε στον ύψιστο Θεό τις αμαρτίες μας, βεβαίως ο εκκλησιασμός. Θα μου πείτε όμως πού να εκκλησιαστούμε που εδώ τα επερχόμενα έτη μπροστά μας του χρόνου μάλιστα. Δεν το λέω αυτό υποτιμητικά για την κρατούσα εκκλησία. Όμως γίνεται, υπάρχει. Θα συλλειτουργήσουν 480 ψευτοεκκλησίες μέσα στο Βατικανό, στην Ιταλία και θα ενωθούν ως μία εκκλησία. Απαράδεκτο από το Θεό. Απαράδεκτο από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Το οποίο θα καταπαντήσει κάθε πιστό που δεν θα γνωρίζει, θα συμπράξει μαζί τους. Και μου λένε, γιατί να μην ενωθούμε και όλοι μαζί, γιατί να μην είμαστε μια εκκλησία.
ποια είναι μία εκκλησία. Η μοναδική εκκλησία είναι μόνο η καινοτόμητη Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και της Παναγίας. Ουδε μία άλλη εκκλησία έχει χάρη και ευλογία Θεού. Διότι οι σκοτεινές δυνάμεις πετύχανε αυτό τον πυρήνα να το τελειοποιήσουν σε γρήγορο ρυθμό. Εμείς βεβαίως δεν κοιμόμαστε, αλλά τι γίνεται. Δεν έχουμε ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ οι αδερφοί έχουν κάνει τεράστιο αγώνα, χρόνια είμαστε μαζί και γνωρίζουν. Και προσπαθούν να μεταδώσουν αυτό το μήνυμα. Να προσέξει ο κόσμος. Αλλά πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η Αθήνα, πού είναι τα περίχωρα που δεν υπάρχει φωνή στα χωριά. Κανένα χωριό. Είναι όλα εγκαταλειμμένα. Ιερείς, μου έτυχε ένα περιστατικό. Λέω σε έναν ιερέα το χωριό. Πάντε, του λέω, ο άνθρωπος κινδυνεύει να πεθάνει. Διάβασε του μία ευχή. Μα δεν έχω, μου λέει, ευχολόγιο. Μα είσαι, είναι υποχρεωμένος να τον εξομολογήσεις και μετά να τον κοινωνήσεις. Δεν είχε ούτε καν ευχολόγιο. Οπότε δεν ξέρουν οι μισθωτοί αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ο μισθωτός ούκα θυμημένος. Τα ξέρετε αυτά βεβαίως. Όμως έρχομαι στο προσκήνιο. Έρχομαι να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα. Η λέλαπα, τι να κάνουμε. Ο κατοίκον εκκλησία. Βεβαίως η εκκλησία, η τοπική μας εκκλησία, αλλά το βράδυ στο σπίτι θα γονατίζουμε τις μετάνοιές μας, τα κομποσκήνια. Είπατε πολύ για το κομποσκήνι. Το κομποσκήνι είναι το πιο ιερό μας έμβλημα, διότι με αυτό κάθε στιγμή είναι σαν το φαγητό. Λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Ξέρετε ότι ο δαίμονας τρέχει μίλια μακριά με αυτή την ευχή, εάν την πούμε καθαρά και σωστά. Καθαρά εννοώ από την καρδία, διότι πρέπει να καθαρίσουμε την καρδία. Πώς θα την καθαρίσουμε? Προσευχή, νηστεία και αγρυπνία, λένε οι πατέρες. Αν τα τηρήσουμε, να ξέρετε ότι έχουμε γίνει σκεύος εκλογής του Θεού και ο διάβολος φεύγει πολύ μακριά. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μέλημά μας. Ο Αντίχριστος βεβαίως είναι στις επάξεις. Όλα τα όργανα του τριγύρω έχουν καταπολεμήσει, έχουν καταστρατηγήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι μηδενική αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να το διαπιστώσετε αυτό, θα το δείτε, θα το κάνετε πράξη μόνοι σας. Θα ζητήσετε εσείς να γίνετε πλέον θεοφόροι πατέρες, όπως λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Διότι δεν υπάρχει χάρη ολοκληρωμένη, είναι ορισμένη η χάρη, διότι μας αρέσει και αυτό, μας αρέσει και το αυτοκίνητο, μας αρέσουν τα πάντα. Αυτό το τρόπο στο λοιπόν μας στερεί από τη χάρη και την ενέργεια του Θεού. Δεν θέλω να σας λιγορήσω παραπάνω. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε, έχουμε στο χώρο μας ένα μικρό χώρο, να το εκμεταλλευτούμε, να βάλουμε που φυτρώνει εύκολα το καλοκαίρι, μια ντομάτα. Διότι λένε θα απαγορευτούν οι ντομάτες ακόμα και στη γλάστρα να είναι. Αυτό να μην μπορεί να επιβιώσει ένας Ορθόδοξος Έλληνας. Έχουν εδώ λοιπόν βαριά σκεφτικά για τους Ορθοδόξους. Να μην μπορούν να επιβάλλουν, να επιζήσουν. Γιατί? Για να τους βάλουν το χάρμα στο χέρι. Αυτό είναι το μέλημά τους. Εμείς βεβαίως, ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, θα αρχίσουμε το αίμα μας, διότι αυτός που μαρτυρεί κάθε στιγμή δεν έχει τίποτε να φοβηθεί να μην μαρτυρήσει. Θα μαρτυρήσει εκείνη τη στιγμή με αγάπη, με θάρρος και με γέλιο. Γιατί ξέρει που θα πάει στον ύψιστο Θεό. Αυτό μας έχει κοιτάξει ο Κύριος. Δεν μας έχει κοιτάξει ψεύτικα, μας έχει δώσει αληθινά δόγματα ο Κύριος. Γι' αυτό δεν είμαστε ούτε μουσουλμάνοι όπως κάνουν αυτοί, ούτε οι παπικοί που είναι αιρετικοί. Το λοιπόν θα ενωθούν και με τους παπικούς και με τους μουσουλμάνους επίσης. Είναι το δόγμα τους αυτό, το οποίο είναι το άθεο δόγμα που ετοιμάζουν. Γι' αυτό προετοιμαστείτε. Έρχονται οι μέρες, είναι εγγύς. Αυτό και μόνο, και εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός και η Παναγία μας, η κυρία Θεοτόκος, η Δέσποινα των Αγγέλων, που είναι και κατοικεί όχι μόνο στο Άγιο Όρος, σε όλη την Ελλάδα ευλογεί η Παναγία. Διότι η Ελλάδα είναι τιμημένη από το Θεό. Έχει ευλογηθεί από τον Κύριο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μας φοβούνται όλοι οι λαοί της γης. Δεν χρειάζεται να έχουμε τίποτε. Θάρρος χρειάζεται, πίστη, ενέργεια και ο Θεός είναι μεθυμών. Χριστός Ανέστη! Και όχι στο χάραγμα το ηλεκτρονικό, όχι στις ταυτότητες ηλεκτρονικές, όχι σε κάθε αντίχριστο αντικείμενο που υπάρχει στον πλανήτη. Να το ξέρετε αυτό, διότι οι σκοτεινές δυνάμεις, θα σας πω και αυτό, επειδή βρισκόμουν χρόνια στην Αμερική και γνωρίζω το σύστημά τους, είναι εφαρμοσμένο τέλεια. Οι τράπεζες εκεί από χρόνια είχαν αυτόν τον ρυθμό που εμείς δεν τον έχουμε. Του χρόνου επιτακτικά θα πάρουν το χάρμα στο δεξί χέρι, το παίρνουν ήδη αυτή τη στιγμή προαιρετικά. Του χρόνου όμως θα είναι επιτακτικά στην Αμερική. Και πώς πάνε, με πλάγιο τρόπο. Οι φτωχοί που είναι στους δρόμους, γιατί η Αμερική έχει πάρα πολλούς φτωχούς, τους δίνουν το microchips με μια προϋπόθεση, θα τους δίνουν λίγο φαγητάκι. Αυτό το κάνανε και από χρόνια πολλά. Να τους έχουν ετοιμασμένους, χωρίς να γνωρίζουν όμως το αποτέλεσμα. Είναι αθώοι άνθρωποι αυτοί. Αλλά μαζί με αυτούς είναι και πάρα πολλοί εκατομμύρια Έλληνες εκεί σε όλη αυτή την Αμερική. Και σε όλο τον πλανήτη. Ο ελληνισμός είναι παντού. Γι' αυτό φοβόνται τον Έλληνα, γιατί είναι πανέξυπνος με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Εύχομαι ο αληθινός Θεός και η Παναγία μας, η Θεοτόκο, να μας δώσει τη γνώση, τη φώτιση, την προστασία, αυτό που ζητεί ο καθένας. Χριστός Ανέστη! Και πάλι εύχομαι
ουδείς να μην προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Διότι όποιος προσκυνάει οποιαδήποτε ενέργεια του Αντιχρίστου φεύγει από τον έλεγχο και τη χάρη την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Χριστός Ανέστη και πάλι. Ευχαριστούμε αδελφοί τον πατέρα Ισίδωρο για την ορθόδοξη μαρτυρία του και το αγωνιστικό του φρόνημα. Να ξέρετε ότι σε 10-15 λεπτά το πολύ κλείνουμε. Να καθίσετε να πούμε το διευχόν, να ψάλουμε στη Θεοτόκο τον ύμνο της και τον εθνικό ύμνο και στη συνέχεια να αποχωρήσουμε δίδοντας κάποιο καινούριο ραντεβού για ένα καινούριο αγώνα. Ο αγώνας δεν θα σταματήσει καθόλου, έστω και αν μείνουμε ακόμα πιο λίγοι από ό,τι είμαστε μέχρι τώρα. Ο Κύριος το έχει πει, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Θα καλέσω στο βήμα την αδελφή μας τη Μαρία που αγωνίζεται στον Ορθόδοξο Σύλλογο Πύρινη Ρομφαία και στην Επιτροπή Αγώνα κατά του ΆΜΚΑ, να δώσει και αυτή ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα αδελφοί, θέλω και εγώ από τη δική μου τη μεριά να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο αγωνιστικό αυτό κάλεσμα. Εγώ θα δώσω χαιρετισμό σαν μητέρα προς τη μητέρα, σαν γυναίκα προς τις γυναίκες. Δεν είμαι φεμινίστρια, το τονίζω εκ των προτέρων, για να μην παρεξηγηθώ. Θέλω όμως να εφιστήσω την προσοχή στις μητέρες που κλείνονται στα σπίτια τους και έχουν μόνο την υλική μέρημνα των παιδιών τους. Μάνες, γνωρίζετε ότι τα παιδιά μας, καλός ή κακός, μεγαλώνουν στα δικά μας τα χέρια. Εμείς είμαστε αυτές που μπορούμε μέσα από το δικό μας παράδειγμα να τους διδάξουμε αρχές, αξίες, ιδανικά. Εμείς μπορούμε να τους διδάξουμε ορθοδοξία και φιλοπατρία. Όσα λόγια και να τους πούμε, δεν μπορούμε να τους τα περάσουμε χωρίς πράξεις. Τα λόγια θέλουν πράξεις. Οι πράξεις όμως δεν θέλουν λόγια, μιλάνε από μόνες τους. Ας γίνουμε οι φωτεινοί σηματοδότες στις ζωές των παιδιών μας. Ας γίνουμε οι φάροι που θα τους δείχνουμε το δρόμο. Ας μην ξεχνάμε, μητέρες, ότι εμείς κάνουμε τους δικηγόρους. Εμείς γεννάμε επισκόπους. Εμείς γεννάμε ιατρούς. Εμείς κάνουμε τους μάρτυρες. Εμείς και τους εθνομάρτυρες. Η Αγία Ορθοδοξία έχει πολλά παραδείγματα οσίων και αγίων γυναικών, όπως την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, που μόνη της πολέμησε και δίκασε τους σταυρωτές του Χριστού. Η εθνική μας ιστορία επίσης έχει φωτεινά παραδείγματα, φωτεινούς σηματοδότες που μας δείχνουν το δρόμο. Μπουπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Λασκαρίνα και άλλες. Μάνες, τα παιδιά μας χρειάζονται το παράδειγμά μας. Μάνες, τα παιδιά μας, η Αγία Ορθοδοξία χρειάζεται πραγματικούς χριστιανούς που μπορούν, αν και όταν χρειαστεί, να θυσιαστούν για εκείνον που θυσιάστηκε για εμάς. Μάνες, η πατρίδα μας χρειάζεται. Χρειάζεται ήρωες που ξέρουν να θυσιάζονται όταν κινδυνεύει η τιμή και τα άγια αιματοβαμμένα χώματα των προγόνων μας. Το μέλλον, μητέρες, ανήκει στα παιδιά μας και είναι ζωφερό. Το παρόν ανήκει σε εμάς και είναι σκοτεινό. Το παρελθόν ανήκει στους προγόνους μας και είναι φωτεινό. Γιατί το τίμησαν όπως έπρεπε μέσα από πολλούς αγώνες για να μιλάμε σήμερα εμείς εδώ. Το βάρος λοιπόν πέφτει σε εμάς να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να αλλάξουμε το παρόν για να υπάρχει αύριο για τα παιδιά μας. Κλείνοντας, θα σας θυμίσω τι απάντησε η σύζυγος του Λεωνίδα όταν ρωτήθηκε από μία Αθηναία. Γιατί μόνο εδώ οι άντρες ακούνε τις γυναίκες τους? Η Σπαρτιάτισσα λοιπόν απάντησε: γιατί μόνο εμείς εδώ γεννάμε άντρες. Σηκωθείτε, γυναίκες, μητέρες, γιαγιάδες, αδελφές. Μερίδιο στον αγώνα έχουμε κι εμείς. Ευθύνη για το τι συμβαίνει στη χώρα έχουμε κι εμείς. Το ότι είμαστε γυναίκες δεν μας απαλλάσσει από το βάρος. Σηκωθείτε να φτιάξουμε ομολογητές, μάρτυρες, εθνομάρτυρες. Σηκωθείτε να φτιάξουμε παιδιά που οι προσευχές τους μπορούν να εισακουστούν στο Θεό. Άλλωστε, ως χριστιανοί γνωρίζουμε ότι αν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν γρύπνησε ο φυλάσσον. Αδελφοί, θα σας εκμυστηρευτώ κάτι που έγραψα τώρα, ακούγοντας το Μακρυγιάννη. Θα μου πείτε ακούγοντας, ο Μακρυγιάννης μιλάει. Ακούτε λοιπόν τι μου είπε. Γιατί, ωραία πατριώτες,
αφήσατε αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά στην Ελλάδα μας, που από τότε οι μουσουλμάνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη τους. Έκοψαν γλώσσες, σκότωσαν πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Και εσύ, ωραία, σήμερα τους αφήνεις να κάνουν την Αθήνα ένα απέραντο τζαμί. Τι νομίζεις, ωραία, ότι μας χωρίζει από τους Οθωμανούς? Το χρώμα των ματιών μας ή το χρώμα των μαλλιών μας? Καλή ομολογία, καλό παράδεισο και καλή λευτεριά στην πατρίδα! Ένα μεγάλο μπράβο στην αδερφή για το φρόνημά της και για την καρδιά που έχει, και αυτό να το βλέπουν και οι υπόλοιπες μητέρες και να συναγωνιστούν το πνεύμα αυτό για να ζήσει η Ελλάδα, να ζήσουν τα παιδιά το αύριο και όχι να τα χάνουμε και να φεύγουν στην Ευρώπη. Σε λίγο κλείνουμε, αδελφοί, θα διαβάσουμε τώρα το ψήφισμα του αγώνα, το οποίο θα δοθεί αρμοδίως από τους συλλόγους. Θα το διαβάσει ο αδελφός ο Λαμπρόπουλος. Εσύ, Γιώργο, έλα. Ο Γιώργος Αλεξόπουλος θα διαβάσει το μήνυμα που θα αποσταλεί αρμοδίως στα Υπουργεία. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει, κλείνουμε. Ένα λεπτό. Δεν φύγω, δεν πάμε για πορεία. Άστρο, μην στεναχωρά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που να σας πω. Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων Συλλόγων Φορέων και Απλών Ελλήνων Πολιτών κατά της Κάρτας του Πολίτη. Σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2015, συγκεντρωθήκαμε στην Αθήνα οι αντιπρόσωποι συλλόγων φορέων και πολιτών, καθώς επίσης και απλοί Έλληνες άνθρωποι αλλά και ορθόδοξοι πολίτες, με θρησκευτική συνείδηση, με αφορμή την επικείμενη έκδοση και κυκλοφορία της Κάρτας του Πολίτη, η οποία θα εμπεριέχει κατά πληροφορίες του ΣΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, ΑΜΑ και άλλου ή άλλου είδους κάρτας, με τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα που δεν επιτρέπεται να διαρρέουν σε εταιρείες και άλλους φορείς, λοιπούς φορείς, γιατί αυτό είναι αντίθετο με το Σύνταγμα και τους διεθνείς νόμους και διώκεται ποινικά. Και ομόφωνα αποφασίσαμε τα εξής. 1. Να αγωνιστούμε ως ένα σώμα με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε νόμιμο ή συνδικαλιστικό μέσο για την κατά της καταπάτησης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και γενικά της ελευθερίας, της ανθρώπινης ύπαρξης και της δημοκρατίας, εναντίον μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, των εκάστοτε κυβερνώντων, που με πρόφαση τον πόλεμο κατά της δήθεν τρομοκρατίας, γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγής, γίνανε σφοδρά πολέμοι της δημοκρατίας, σχεδιάζοντας και προσπαθώντας να επιβάλλουν την Κάρτα του Πολίτη. 2. Γνωστοποιούμε ότι εμείς σε όλες τις προγενέστερες αναφορές μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρίζαμε ξεχωριστά τον κάθε αριθμό από τους προαναφερόμενους ΑΦΗΜΗ, ΑΜΑ και ΑΜΚΑ για κάθε φορέα. Κάθε προσπάθεια και πράξη συνένωσης των παραπάνω συμβόλων και αριθμών των φορέων σε έναν ενιαίο αριθμό θα θεωρείται ως εχθρική πράξη, όπως καθώς και η αριθμοποίηση με κάθε τέτοιον αριθμό του φυσικού προσώπου. 3. Ομοίως, όποιος από τους βουλευτές, υπουργούς, λοιπούς αρμόδιους και κυβερνώντες σχεδιάζουν ή επιβάλλουν απλώς, πολύ δε περισσότερα βιαίως και υποχρεωτικώς, την Κάρτα του Πολίτη με ενιαίο αριθμό για κάθε Έλληνα πολίτη, που θα εμπεριέχει τους αναφερόμενους αριθμούς και συνεχίζουν να προωθούν έτσι το ηλεκτρονικό φακέλωμα και την παρακολούθηση των Ελλήνων πολιτών με παράδοση των προσωπικών τους δεδομένων σε ξένες δυνάμεις, θα τους θεωρούμε εχθρούς της πατρίδας, ανθέληνες, εχθρούς της Ορθοδόξου πίστεως και προδότες της δημοκρατίας. Σε 4, σε περίπτωση εφαρμογής όλων των παραπάνω πράξεων, θα απαντήσουμε με κάθε νόμιμο ή συνδικαλιστικό μέσο, όπως έγγραφες και προφορικές δηλώσεις,
κινητοποίηση στις εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες, γνωστοποίηση του θέματος στα ΜΜΕ και συνεχή ενημέρωση και επαγρύπνηση του ελληνικού λαού. 5. Απαιτούμε το σεβασμό προς το Σύνταγμα και τους νόμους που απαγορεύουν μέχρι τώρα το φακέλωμα, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διαρροή προσωπικών δεδομένων σε άλλους, που αποτελεί υποχρέωση της δημοκρατίας η προστασία τους για όλους τους Έλληνες βάσει του άρθρου 120 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που ορίζει ότι ο σεβασμός στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν υποχρέωση όλων των Ελλήνων πολιτών. Εμείς θα εφαρμόσουμε πιστά την τήρηση του Συντάγματος, που επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούται και υποχρεούται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα. Άρθρο 120, παράγραφος 4 του Συντάγματος. Οι αντιπρόσωποι των συλλόγων φορέων και οι λοιποί Έλληνες πολίτες κατά της Κάρτας του Πολίτη. Αυτό θα είναι το ψήφισμα που θα ξεκινήσουμε στην επόμενη εβδομάδα να επιδίδεται στα διάφορα υπουργικά γραφεία και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ζητώ από την αγάπη σας να στείλετε όλοι και φαξ και email στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Λοιπόν, στείλτε σε όλους αυτούς τους μασόνους, στείλτε ό,τι μήνυμα θέλετε, ακόμα και ξεχεστικό. Πείτε τους ευθέως προδότες και ότι θα μας βρουν απέναντί τους, ως εδώ τα ψέματα της μασονίας. Λοιπόν, θα ήθελα για ένα λεπτό μόνο να σας πω κάτι που μου συνέβη εμένα στη ζωή μου. Το 1999 δούλευα πάρα πολλά χρόνια στο Ανατολικό Αεροδρόμιο και έτυχε να έχω μια φίλη μου Γαλλίδα από το Παρίσι. Ήρθε λοιπόν με ένα φίλο της, Γάλλο, μεγάλο γιατρό, Χριστούγεννα του 1999, Αθήνα. Πιάσαμε συζήτηση, γιατί με τη χάρη του θα μιλάω καλά γαλλικά. Λοιπόν, συζητάγαμε και γυρνάει και μου λέει, ναι. Μου λέει, έχεις πάει στο Ισραήλ? Λέω, ναι, έχω πάει μία φορά στο Ισραήλ. Υπέροχη, λέω, χώρα, δεν δέχομαι τους Εβραίους για αυτά που κάνουν. Μου λέει, είμαι σιωνιστής, καθαρό αιμος Εβραίος. Αυτό ήθελα επέμενε να σας μιλήσω. Και εσάς τους Έλληνες, εμείς οι Εβραίοι σιωνιστές, σας μισούμε για δύο λόγους. Ο ένας είναι το ότι είστε το ίδιο έξυπνοι με εμάς, και ο άλλος, αυτόν τον απλό άνθρωπο που σταυρώσαμε, τον έχετε Θεό. Και του λέω, αυτός ο απλός άνθρωπος που σταυρώσατε είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας του κόσμου. Πρασινίζει, αλλάζει χρώματα και μου λέει, ο Μεσσίας μας έρχεται και θα τον προσκυνήσετε όλα τα έθνη. Και του λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο μοναδικός Μεσσίας του κόσμου. Και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, να το έχετε στο μυαλό σου, που έχει μείνει από μια άλλη πορεία. Εμείς Μεσσία έχουμε Χριστό τον Ναζωραίο, εσείς Μεσσία έχετε Αντίχριστο Εβραίο. Καλή ομολογία, καλούς αγώνες, καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, αδελφοί, θα κλείσουμε σε δύο λεπτά. Αφού σας ευχαριστήσουμε όλους από καρδιάς, να ξέρετε ότι εμείς αυτοί που ήρθαμε σήμερα εδώ, ήρθαμε γιατί μας προσκάλεσε το Άγιο Πνεύμα, γιατί έχουμε μια μικρή φλόγα μέσα στην καρδιά. Αυτή να κοιτάξουμε να την κρατήσουμε ζωντανή και να γίνει φλόγα και πυρκαγιά και να τους κάψει όλους αυτούς. Επίσης, θα σας ανακοινώσουμε να παρακολουθείτε και τους αδελφούς στους συλλόγους, γιατί να ξέρετε ότι εμείς έχουμε ενημερώσει και το παλαιό και το νέο για αυτή την ομιλία και περάσαμε από πάρα πολλές εκκλησίες, κολλήσαμε πάρα πολλά φυλάδια, 3.000 αφίσες, μοιράσαμε 30.000 φυλάδια, κουραστήκαν αδελφοί πολλοί, τους ευχαριστούμε όλους, ο καθένας το καταδύναμη, ας κάνουμε και εμείς αυτό που πρέπει, δηλαδή πιο να γίνουμε, να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κύριο. Δια της προσευχής θα τον πλησιάσουμε και να ξέρετε ότι όποιος πλησιάζει καλύτερα στον Χριστό, τον εφωτίζει και του δίνει δύναμη για να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον αγώνα της ζωής, που είμαστε οδοιπόροι και έχουμε μοναδικό στόχο την επουράνιο βασιλεία, αδελφοί. Όχι εδώ να κερδίσουμε την ύλη, γιατί γνωρίζουμε ότι όποιος
και αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, δεν έκανε τίποτα. Αυτά. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Κρατήστε το φρόνημα αυτό εδώ και ας έρθει ο Παπούλης να ψάλουμε το υπερμάχο και ό,τι και τον εθνικό ύμνο. Αδερφέ, δύο λόγια και για το πλαστικό χρήμα που θα το κάνουν επέκταση από το 16 λένε. Δύο λόγια και για αυτό, πες σε παρακαλώ. Δεν είναι μόνο η κάρτα του πολίτη, η διαβολοκάρτα, και για το πλαστικό χρήμα. Είπαμε στην αρχή για την αχρηματιστική επιβίωση. Να μην τα δεχτούμε καθόλου. Και όχι στη βιομετρική αναγνώριση. Όχι, ποτέ. Ναι. Ποτέ. Ο εθνικός ύμνος της Εκκλησίας. Τι υπερμάχο στρατηγό. Και μην ξεχνάμε ότι για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να μπορούμε να δοξάζουμε τον Κύριο που κάποτε επί 400 χρόνια τον λατρεύανε κάτω από την πότα του Τούρκου, να κρατήσουμε την πίστη, την ομολογία, να φωτίσει ο Θεός και να μην προδώσουμε, γιατί αν προδώσουμε την πίστη θα χαθεί και η πατρίδα. Αμήν, αδελφοί. Και ένα τελευταίο. Σαν αύριο 12 Οκτωβρίου 44 πενευτάθηκε. Ζει Κύριος ο Θεός. Καλή μετάνοια, καλό παράδεισο. Όλοι μαζί στην αγκαλιά του Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Μπορώ να πω. Καλησπέρα, έθνη των Θεών, του Θεού. Εγώ θέλω να απευθύνομαι σε εσάς και να το θυμάτε για όλη τη ζωή σας. Εγώ είμαι από τη Ρωσία και θα σας πω τώρα σε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ξέροντας ότι σήμερα ποιοι είναι στην εξουσία όλων των κρατών και τι κουκλοθέατρο παίζουν, σε ποιο κατεύθυνση πάνε αυτοί, εμείς για να μπορούμε να αντισταθούμε εναντίον αυτό το Σύριο πρέπει να ενωθούμε. Πρώτα, για να
μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτούς, πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Επειδή ξέρουμε ότι 1913, 23 Δεκεμβρίου αυτοί έχουν ιδιωτικοποιήσει να τυπώνουν τα λεφτά της Αμερικής, δολάριο και μετά ευρώ. Ιδιωτικοποίησανε με αυτά τα χαρτάκια εβραϊκά, αυτοί μπήκανε στην εξουσία όλων των κρατών περίπου για σήμερα, παίζοντας κουκλοθέατρο πάνε στην παγκόσμια κυβέρνηση. Απότερο στόχο αυτούς απαταιώνους είναι μείωση του πληθυσμού της ανθρωπότητας, όπως έχετε ακούσει, από 7,5 δισεκατομμύρια μέχρι 500 εκατομμύρια. Για αυτό το λόγο, ξέροντας όλα αυτά και ξέροντας το πρόσωπο των έξτρων, για να πολεμάς τον έξτρο πρέπει να τον ξέρεις και να βλέπεις. Μέχρι σήμερα αυτοί ήταν αόρατοι. Σήμερα είναι ορατοί. Κάθονται στην εξουσία και παίζουν κουκλοθέατρο. Για αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε μια στρατηγική όποια θα μας βοηθήσει να τους αποβάλουμε. Πώς είναι? Ξέροντας ότι αυτοί βασίζονται τα χρήματα, δύναμη τους είναι στα χρήματα, πρέπει να κηρύξουμε να μην υπολογίζουμε τα λεφτά τους. Πρώτα. Δεύτερο. Ξέροντας ότι ιδιωτικοποίησανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από όπου αυτοί παραπλανούν τους ανθρώπους, παραπληροφορούν, εμείς πρέπει να κηρύξουμε να μην υπακούμε και να μην ακούμε, να μην πιστεύουμε στις μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεύτερο. Και τρίτο. Τρίτο πρέπει εμείς να ενωθούμε όλοι, φεύγοντας από διάφορα κύματα, σύλλογοι, κινήματα, κόμματα, γιατί οι επικεφαλές όλους αυτούς είναι εβραϊκά πρόσωπα κρυμμένα. Και το ρόλο αυτούς είναι να ξεχωρίζουν τους ανθρώπους, να κάνουν πλήση εγκέφαλο, για να μην μπορεί ο Κοσμάκης σε κάθε κράτος να ενωθεί και να αντισταθεί εναντίον αυτούς απαταιώνες. Τέταρτο, ξέροντας ότι αυτοί όλο αυτό το μπάχαλο κάνουν λόγω ότι υποστηρίζονται με στρατό και αστυνομικούς, απευθύνουμε όλους αστυνομικούς και στρατού να σταματήσουν από αυτή τη στιγμή να φυλάζουν τους ψεύτες, κλέφτες, απατεώνες, δολοφόνους γεννημένους. Επιτέλους πρέπει εμείς να ενωθούμε και να καταλάβουμε ποιοι μας κυβερνάνε και να αντισταθούμε. Ειδικά αστυνομική και στρατό. Γιατί στο μελλοντικό εβραϊκό κράτος αστυνομική και στρατό δεν θα έχουν ανάγκη. Ο άνθρωπος θα ελέγχεται από δορυφορικό. Γι' αυτό το λόγο τελευταίους αστυνομικούς και στρατό αυτοί σας ερίζουν. Γι' αυτό το λόγο, ξέροντας αυτό, δεν πρέπει αστυνομικοί και στρατό να τους φυλάζουν σήμερα. Ανάποδα, όλους χωρίς εξαίρεση να συλλάβουμε και να τιμωρηθούμε με κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι τελευταίο. Πιο δυνατά. Κάτι τελευταίο. Κάνουμε αγώνα εναντίον του ΆΜΚΑ, ηλεκτρονικών καρτών και οτιδήποτε άλλο αριθμοποιεί το πρόσωπό μας. Αγωνιζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τα συστήματα. Στην Καλαμάτα είμαστε 10 ψυχές και σε άλλο μέρος εκτός από την Καλαμάτα που δεν χρειάζεται να πούμε πού, έχουμε και εκεί ακόμα 4 ψυχές και έρχονται και άλλοι. Πηγαίνουμε, τους εξομολογούμε, τους ιερουργούμε, κοινωνάνε. Αυτοί που δεν έχουν τα συστήματα του 666. Έχουμε ανθρώπους και εδώ και στην Αθήνα και λειτουργάμε μία φορά το μήνα και έρχονται οι άνθρωποι να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν, αυτοί που δεν έχουν λάβει τον αριθμό του θηρίου με οποιαδήποτε μορφή. Ελάτε όλοι μαζί να αγωνιστούμε. Πρέπει αυτός να είναι ο αγώνας μας. Να παραμείνουμε ασφράγιση μέχρι το τέλος. Συνεχίζουμε, καταγράφουμε τα ονόματα των ανθρώπων που δεν έχουν τα συστήματα και νοιαζόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο να παραμείνουν ασφράγιστοι και αν χρειάζονται τη βοήθειά μας, είτε πνευματική πρωτίστως και υλική δευτεροβόντως, εμείς τους δίνουμε τη βοήθειά μας αυτή, διότι και εμείς από ελεημοσύνη ζούμε, δεν έχουμε τίποτα, μένουμε από τόπο σε τόπο, δεν ενεργοποιούμε αφημί, δεν παραλάβαμε ποτέ ΆΜΚΑ, δεν έχουμε μόνιμο ναό. Με μία βαλίτσα στα εξοκλήσια Καλαμάτας, Αθήνας,
τα ηγέτου και αλαχού. Έτσι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Εκεί θα βρεθεί η Εκκλησία του Χριστού, στην έρημο, μακριά από το σφράγισμα του Αντιχρίστου, διότι αν είχαμε νορία θα έπρεπε να πληρώνουμε και ρεύμα με barcode, θα έπρεπε να πληρώνουμε και νερό με barcode, θα έπρεπε να δηλώνουμε και την ενορία με αφημί και τα λοιπά και τα λοιπά. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στους έσχατους καιρούς η Εκκλησία και οι Χριστιανοί θα είναι σε μη οργανωμένους ναούς, δηλαδή σε εξοκλήσια. Εκεί θα είναι και είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ελάτε κι εσείς να αγωνιστούμε, αδελφοί. Καλό αγώνα, καλή δύναμη. Τα ακούσατε, αδελφοί μου. Χίλια μπράβο στον πατέρα. Να παρακαλέσουμε όλοι τον Κύριο από καρδιάς να βγάλει και νέους εργάτες στον αμπελώνα του. Αμήν. Αδελφέ, Μέγας Φιλίππος, να είσαι καλά, να είσαι ευλογημένος, σε παρακολουθώ.